Σας παρακαλώ πάρα πολύ, συνάδελφοι, να προσέλθετε στην αίθουσα για να ξεκινήσει η δεύτερη συνεδρίαση του σημερινής. Κύριε συνάδελφοι, κύριε Γραμματέα, μπορείτε να πάρετε τις παρουσίες των συναδέλφων. Οι κύριοι συνάδελφοι που είναι έξω στο διάδρομο, σας παρακαλώ πάρα πολύ να προσέλθουν. Κύριε Γραμματέα, μπορείτε να ξεκινήσετε να πάρετε τις παρουσίες. Καλησπέρα. Περνάμε σε παρουσίες. Καγιάς Δημήτριος, παρόν. Κατσαρός Ιωάννης, παρόν. Μιλωνάς Κωνσταντίνος, παρόν. Μάμας Μάρκος, παρόν. Μαυράκη Τσίγκου Ελένη, παρούσα. Παροτσίδης Ιωσήφ, παρόν. Αρματσίδου Μαρία, παρούσα. Νερούτσος Δημήτριος, παρόν. Φίλης Γεώργιος, παρόν. Κωνσταντινίδης Αβραάμ, παρόν. Φωτιάδης Νικόλαος, παρόν. Γαβριλίδης Παύλος, παρόν. Χιονίδης Κωνσταντίνος Απών. Καλλιέρη Καψέλα Μαρία, παρόν. Παρούσα, συγγνώμη, συγχωρείτε. Κοναξής Αντώνιος, παρόν. Αβραάμ Κρεούζα, παρούσα. Γκούμα Πατέλα Μαρία, παρούσα. Μαυρίδη Σοφία, παρούσα. Παπαδόπουλος Αναστάσιος, παρόν. Παπαδόπουλος Δημήτρης, απών. Κυριαζίδης Κωνσταντίνος, απών. Μιλωνάς Αλέξανδρος, παρόν. Χατζής Μιχαήλ, απών. Πετρουγάκης Νικόλαος, παρόν. Μουζάκας Ευάγγελος, παρόν. Τσοκάνης Αλέξανδρος, παρόν. Τσολερίδης Παναγιώτης, παρόν. Τσομιάδης Μιχαήλ, παρόν. Τσίγκος Εμισοκλής, απών. Ευχαριστώ πολύ, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους συμπολίτες μας που βρίσκονται μαζί μας στη 14η σημερινή συνεδρίαση, όπως επίσης βρίσκεται και από το Εμπορικό Επιμελητήριο Πειραιά ο κύριος Νικολάου, βρίσκεται μαζί μας σήμερα στη συζήτηση. Κύριε συνάδελφοι, το θέμα είναι συζήτηση με θέμα τοπικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Ασπροπύργου. Υπάρχουν ερωτήσεις όσο αφορά το θέμα αυτό. Ξεκινάμε με τοποθετήσεις στην επικεφαλής, οτιδήποτε. Κυρία Μαυρίδη, κύριος Μιλωνάς, κύριος Τσοκάνης. Κύριε Μαυρίδη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να καλωσορίσουμε και εμείς με τη σειρά μας τους συμπολίτες μας. Το σημερινό θέμα είναι ένα από τα πιο σοβαρά θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το ύψιστο όργανο κάθε πόλης για να συζητώνται τα θέματα και για την εύρυθμη λειτουργία μιας πόλης. Αυτό το θέμα όμως θα είναι το πιο σημαντικό θέμα που θα συζητήσουμε σε αυτή τη θητεία. Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα, γιατί παγιώνεται με το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο η κατάσταση της πόλης μας για τα επόμενα 20 με 30 και ίσως και 40 χρόνια. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ένα κοινό σχεδιασμό για το μέλλον της πόλης μας. Και είναι πολύ σημαντικό που είναι σήμερα και οι συμπολίτες κοντά μας, γιατί θέλουμε να τους αφουγκραστούμε. Και πρέπει να συνδιαμορφώσουμε μια άποψη που θα βοηθάει την ανάπτυξη της πόλης μας, τις ιδιοκτησίες των συμπολιτών μας, αλλά και την ποιότητα ζωής στον τόπο μας. Εγώ θέλω να θέσω το ερώτημα ότι, καθώς υπήρχε ομόφωνη σύμφωνη απόφαση όλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης να συζητηθεί την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί χάσαμε χρόνο, θα ήμασταν μέσα στο περιθώριο των 10 ημερών που μας ζήτησε η εταιρεία, ώστε να διαμορφώσουμε μία πρόταση από κοινού. Θεωρώ ότι έχει μεγαλύτερη ισχύ να στείλουμε μία πρόταση κοινά αποδεκτή, παρά να στείλουμε μία πρόταση κάθε παράταξη διαφορετικά. Και κυρίως αν συνυπολογίσουμε και το Σύλλογο των Μηχανικών, που φαντάζομαι ότι έχουν διαμορφώσει την εικόνα και την πρόταση, θεωρώ ότι έπρεπε ήδη να έχει συζητηθεί. Έστω και σήμερα όμως είναι καλό που θα συζητήσουμε, θα ανταλλάξουμε απόψεις και θα καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μαυρίδη. Ο κύριος Μιλωνάς έχει το λόγο. Παρακαλώ. Αν έχετε ερώτηση, ερώτηση. Δεν υπάρχει. Ούτως ή άλλως βρισκόμαστε σε θέμα συζήτησης. Αν έχετε ερωτήσεις, ερωτήσεις. Συγγνώμη, κύριε Μιλωνά, συγγνώμη λιγάκι. Νομίζω ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων και όχι ενστάσεων, όπως πολλοί το ονομάζανε και υπήρχε, ήταν για τους πολίτες και τους φορείς της πόλης μας που θέλουν να δώσουν μια πρόταση να κατευθυνθεί προς τα εκεί. Το Δημοτικό Συμβούλιο φυσικά και έχει το χρόνο να δουν και τις προτάσεις τις περισσότερες και να κάνουμε σήμερα τη ζήτηση αυτή, να βγάλουμε μια πρόταση που να είναι κοινά αποδεκτή από τους περισσότερους για το καλό της πόλης μας και για όλους μας. Γι' αυτό και γίνεται αυτή η συζήτηση. Κύριε Μιλωνά, έχετε τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν, επί του διαδικαστικού, οι 10 μέρες, το είπα και στο Πνευματικό Κέντρο, θεωρώ ότι δεν προβλέπονται πουθενά. Αυτό ήταν μια ημερομηνία που ήθελε ο μελετητής να βάλει για τους δικούς του λόγους,
Άρα θεωρώ ότι οι πολίτες πρέπει και το πρωτόκολλό μας να δέχεται ενστάσεις, προτάσεις, γιατί οι 10 μέρες δεν προβλέπονται σε κανένα ΦΕΚ επί της διαδικασίας. Δεύτερον, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, πρέπει, και λέω πρέπει γιατί, όπως είπαμε, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το ύψιστο όργανο και σε κάθε περίπτωση η διοίκηση έχει το πρώτο και το τελευταίο λόγο, να ακούσουμε τη θέση της διοίκησης επί των προτάσεων του Πνευματικού Κέντρου. Δεν την έχουμε ακούσει. Τοποθετηθήκαμε επικεφαλής στο Πνευματικό Κέντρο και δεν τοποθετήθηκε η διοίκηση. Δηλαδή ήρθε ο κόσμος της πόλης και δεν άκουσε ποια είναι η άποψη του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου, των Δημοτικών Συμβούλιων για αυτές τις τρεις προτάσεις. Άκουσε μία έκκληση, φέρτε προτάσεις, φέραν από ό,τι έχω μάθει και φορείς και... Αλλά ποια είναι η βούληση της διοίκησης που στη τελική έχει το πρώτο και το τελευταίο λόγο, δεν την ακούσαμε. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε επίσης κάτι άλλο. Μπορεί να είναι μια διαδικασία την οποία την έχουμε προκαλέσει εμείς και την πληρώνει άλλος, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να γίνεται χωρίς την παρέμβασή μας. Ακόμη κι αν αυτό τρόπον την να προβλέπεται ή έτσι θέλει ο μελετητής να παρουσιάζει. Άρα το τελευταίο λόγο για το μέλλον μας, για την πρόταση που θα κατατεθεί, γιατί τα γου που σου οδεύουν προς κατάργηση στην ουσία και οι αλλαγές θα γίνονται πλέον με του που σου, έχει ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Και μιλάμε για αποφάσεις που δεσμεύουν επόμενες γενιές και όχι επόμενες εκλογές. Αναμένουμε την τοποθέτηση και θα τοποθετηθούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μιλωνά, τον συνάδελφο κύριο Μιλωνά. Προτάσεις πάντως δεχτήκαμε στο πρωτόκολλο και πέρα της 10ης ημέρας που ήταν το Σάββατο, δεχτήκαμε και τη Δευτέρα. Δεν κλείσαμε σε καμία περίπτωση το πρωτόκολλο να δέχεται προτάσεις συμπολιτών μας, έτσι ώστε να έχουμε ολοκληρωμένη πρόταση. Κύριε Τσοκάνη, έχετε ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αμέσως μετά και περιμένοντας να συγκληθεί ή έκτακτο ή τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου αμέσως μετά την ενημέρωση, βλέποντας ότι δεν μας συγκαλείται κύριε Πρόεδρε Δημοτικό Συμβουλίο, πήραμε την πρωτοβουλία και σας στείλαμε και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την θέση μας να συζητήσουμε το θέμα του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου. Γιατί κατά την άποψή μας, αυτό που συνέβη στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο στο Πνευματικό Κέντρο, στην καλύτερη, όσο πιο όμορφα μπορώ να το πω, θεωρώ ότι ήταν παροδία, ότι ήταν εκμετάλλευση της προσωπικότητάς μας. Αυτή είναι η άποψή μας. Είναι πολιτική άποψη. Και θα το αιτιολογήσω αμέσως γιατί. Μας φωνάξατε σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο για να ενημερωθούμε για τις τρεις προτάσεις του μελετητικού γραφείου. Το Δημοτικό Συμβούλιο σημαίνει ότι συγκαλείται από τον Πρόεδρο με συγκεκριμένο θέμα να συζητήσουμε, να συναποφασίσουμε, να κατατεθούν οι προτάσεις, να καταθέσουμε και εμείς τις προτάσεις μας και όχι να μας γίνει ουσιαστικά μάθημα. Και θα μου επιτρέψετε, θα έλεγα ότι λόγω απειρίας ενδεχομένως να κινηθήκατε έτσι, δεν ήταν καθόλου απειρία. Εκ του αποτελέσματος θέλατε ουσιαστικά να νομιμοποιήσετε τις προτάσεις του μελετητικού γραφείου, έτσι ώστε εάν πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας να πούμε ότι ενημερώσαμε και μάλιστα ενημερώσαμε και το Δημοτικό Συμβούλιο. Ενημερώσαμε και τους συντοπίτες. Αυτό που βάζουμε εμείς σαν προβληματισμό και ξεκινάμε, και γι' αυτό είπαμε ότι πρώτα πρέπει να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ, να καταθέσει προτάσεις η διοίκηση. Μπορεί να συμφωνούμε, μπορεί να διαφωνούμε, να καταθέσουμε και εμείς τις προτάσεις μας και αμέσως μετά να πούμε στο μελετητικό γραφείο, στο μελετητή, αυτές είναι οι προτάσεις, έλα να δούμε τι μέλη γενέστε για το τόπο μας. Τότε φωνάζουμε και τους συνδημότες μας, οι οποίοι και εκείνοι με τις προτάσεις τους έρχονται και μας διορθώνουν. Εσείς το πήγατε τελείως ανάποδα. Δεν θα γινόταν κανένα Δημοτικό Συμβούλιο. Νομιμοποιούσατε μια κατάσταση εκεί, κατά την άποψή μας κακώς. Εάν το ξέραμε δεν θα παρευρισκόμασταν ότι είχε τέτοια διαδικασία. Και θα μου επιτρέψετε άλλη φορά να μας ενημερώνετε ότι θα ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία. Γιατί δεν είναι Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ήταν Δημοτικό Συμβούλιο αυτό. Πάμε τώρα στην ουσία του ζητήματος.
Η ουσία του ζητήματος είναι μία. Αποφασίζουμε σήμερα... Κύριε Νερούτσο, είναι ελεύθερη συζήτηση. Δεν υπάρχει, κύριε Νερούτσο. Κύριε Νερούτσο, είναι ελεύθερη συζήτηση και τις ερωτήσεις τους και τις τοποθετήσεις. Δεν υπάρχει θέμα. Και προχωράμε κανονικά. Κύριε Τσοκάνη, συνεχίστε παρακαλώ. Εγώ δεν είμαι ο αρμόδιος να απαντάω και να δίνω το λόγο. Γι' αυτό και πριν άκουσα, κύριε Νερούτσο, που είπατε αν είναι ερώτηση, κανείς από τους συναδέλφους επικεφαλής που ζητήθηκε πρώτη τοποθέτηση. Και τοποθετήμε. Όχι, κανείς δεν έχει κάνει ερώτηση ακόμα και θα καταλήξω. Είναι η πρώτη τοποθέτηση. Πάμε τώρα στην ουσία του προβλήματος. Το πρόβλημα νομίζω ότι ή θα το αντιμετωπίσουμε ή θα πάρουμε απόφαση ότι θα πρέπει να καλέσουμε τους ασπροπυριώτες, τουλάχιστον εμείς. Αυτό θα κάνουμε, να δώσουμε την τελευταία μάχη υπέρ των μαχών. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, κάτι άλλο. Οι τρεις προτάσεις που κατέθεσε το μελετητικό γραφείο είναι ουσιαστικά η νομιμοποίηση κάθε παρανομίας που υπάρχει. Στον Ασπρόπυργο είναι η καθημερινή καταγγελία που γίνεται από όλους σας και από όλους μας στο Δημοτικό Συμβούλιο για επιχειρήσεις παράνομες που δραστηριοποιούνται. Ουσιαστικά ερχόμαστε τώρα να τις νομιμοποιήσουμε και να πούμε κιόλας ελάτε κι άλλες. Και πάμε τώρα στις 24 ερωτήσεις. Σημειώνεται να δω ποιος θα μου απαντήσει, γιατί μου είπε ο κ. Νερούτσος θέλει ερωτήσεις. Εδώ είμαι. Πάμε τώρα στις ερωτήσεις μία-μία. Ποιος θα τις απαντήσει, δεν ξέρω. Αυτή τη δουλειά θα έπρεπε να την είχαμε κάνει νωρίτερα με το μελετητικό γραφείο εδώ. Γιατί απορίες. Μπορεί να μας τις λύσει το μελετητικό γραφείο και να μην έχουμε απορίες. Για παράδειγμα, ερώτηση πρώτη. Η βασική συνιστόσα σχεδιασμού του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου αφορά την αντιμετώπιση του ασπροπύργου προϊόν προς προώθηση. Πώς περιγράφονται στο σχέδιο οι αρχές καλού σχεδιασμού με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του σε ένα ήδη υποβαθμισμένο αστικό περιβάλλον? Δεν υπάρχει πουθενά κατά την άποψή μας. Δεύτερη ερώτηση. Ο Ασπρόπυργος παρόλα αυτά αποτελεί μια πόλη η οποία θα αυξηθεί πληθυσμιακά. Γιατί δεν αναπλήσονται επιπλέον οικιστικές περιοχές και στα τρία σύμφωνα για τις ανάγκες στέγασης των ανθρωπίνων αναγκών? Θα τις αυξήσουμε, θα αυξήσουμε ουσιαστικά, θα έρθετε μεθαύριο ως διοίκηση ή ως οποιοδήποτε μελετητής να μας φέρετε αλλαγές στο συντελεστή δόμησης, συντελεστή κάλυψης μέγιστο ύψος οικοδομής, προκειμένου να καλύψουμε τις αναμενόμενες που θα υπάρχουν και το γνωρίζετε πολύ καλά όλοι σας ότι υπάρχουν? Κανείς δεν απαντάει. Δεν ξέρω ποιοι θα μας απαντήσουν τώρα στα ερωτήματα. Γι' αυτό δεν ξέρω τι θέλετε να κάνουμε σήμερα. Θέλετε να προχωρήσουμε σε ερωτήματα επί των προτάσεων? Θέλετε να προχωρήσουμε σε κατάθεση πρότασης? Εμείς είμαστε έτοιμοι ολοκληρωμένη πρόταση. Με μηδενικό κοστολόγιο. Δεν ξέρω πόσο κόστησε στο αμελητικό γραφείο. 4 ασπροπυριώτες μελετητές στον Ασπρόπυργο την υπογράφουν δωρεάν. Θα σας την καταθέσουμε. Ποιος θα τη λάβει υπόψη? Θα μου επιτρέψετε κανείς? Γιατί είστε αποφασισμένοι το τι θέλετε να κάνετε. Και θα πρέπει ανοιχτά να βγούμε στους ασπροπυριώτες να τους πούμε τι θέλουμε να κάνουμε για την πόλη μας. Και αν έχετε τα κότσια, εμείς σας προκαλούμε σήμερα, πάρτε θέση. Τι θέλετε να κάνουμε? Το πρώτο σχέδιο, το δεύτερη πρόταση, την τρίτη πρόταση, ανάμεικτο? Κατά την άποψή μας, ήδη τη δεύτερη πρόταση προτείνετε στους ασπροπυριώτες και τους στέλνετε στο πρωτόκολλο να υπογράφουν αιτήματα. Πηγαίνετε να καταθέσετε τη δεύτερη πρόταση και αν θέλετε, βγάλτε τα πρωτόκολλα. Σας προκαλώ αύριο το πρωί, βγάλτε τα πρωτόκολλα με τις αιτήσεις εδώ. Υπάρχουν συντοπίτες μας που πρόλαβαν και διάβασαν τη δεύτερη πρόταση, το δεύτερο σχέδιο? Μακάρι. Αυτά που κάνετε γινόντουσαν σε άλλες εποχές. Εμείς θα τα καταγγείλουμε. Όποιος θέλει, παίρνει τις αποφάσεις. Πολιτικές αποφάσεις είναι. Αλλά να βγείτε ξεκάθαρα, μη μας κουνάτε το δάχτυλο, πείτε προτάσεις. Βγάλτε ανοιχτά τις προτάσεις σας, τις θέσεις ως διοίκηση, τι θέλετε να κάνετε στο Δήμο, τι θέλετε να κάνετε για το αύριο της πόλης και εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Μην καλείτε συντοπίτες να κάνουν αίτηση. Θέλω το χωράφι μου και το οικόπεδό μου να το βάλετε στη βιομηχανική και συμφωνώ με τη δεύτερη πρόταση. Και συνεχίζουμε σε δευτερολογία. Απαντήστε μου λίγο τις ερωτήσεις. Αν πρέπει να τις κάνω εδώ, ποιος θα τις απαντήσει ή αν θέλετε να τις καταθέσω κιόλας, μήπως απαντηθούν μετέπειτα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συνάδελφο τον κύριο Τσοκάνη. Όσο αφορά το διαδικαστικό θέμα. Το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο έγραφε ενημέρωση, ούτε λήψη απόφαση ούτε κάτι άλλο υπάρχει. Λογικό θεώρησε ο Δήμαρχος ότι πρέπει να ενημερωθεί το σύνολο των ασπροπυριωτών για όλους τους συμπολίτες. Ήταν οι προτάσεις που έδινε η εταιρεία για να φέρουν οι ασπροπυριώτες ό,τι θέλουν, όποια πρόταση θέλουν. Όσο αφορά το δεύτερο θέμα, δεχτήκαμε προτάσεις, είπαμε και στον κύριο Μιλωνά, και πέρα των 10 ημερών.
και υπάρχουν και στο γραφείο μου, όχι μόνο από συμπολίτες μας, αλλά και από φορείς της πόλης. Υπάρχουν κανονικά με το πρωτόκολλο πάνω που έχουν το καθένα. Τα έχω σε φάκελο στο γραφείο μου. Μπορώ να τα δώσω σε όλους. Όπως γνωρίζω και ότι μάλλον έχουν κατατεθεί και στην πλατφόρμα της ίδιας εταιρείας κάποιες προτάσεις συμπολιτών μας. Άλλος συνάδελφος. Ο κύριος Νερούτσος. Και ο κύριος Κοναξής. Άλλος συνάδελφος. Ο κύριος Μιλωνάς. Κύριε Νερούτσο, ζητήσατε το λόγο. Έχετε το λόγο, κύριε Νερούτσο. Επειδή ακούστηκε και στην συνάντηση στο Πνευματικό Κέντρο. Και σήμερα εδώ πέρα, στο πνευματικό ακούστηκε νομίζω από την κυρία Καραμπέρη και από τον κύριο Μιλωνά και σήμερα από τον κύριο Τσοκάνη. Λέτε ότι με αυτό θα νομιμοποιηθούν οι παράνομοι. Θέλω αυτό να... Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Δεν ξέρω τι εννοείται παράνομοι που θα νομιμοποιηθούν. Πραγματικά εντελώς καλοπροαίρετα. Δεν γνωρίζω, δεν είμαι ούτε μηχανικός, ναι. Να ξέρω τι εννοείται. Όχι. Είπατε, υπόθηκε γενικά, νομιμοποιούνται με αυτό οι παράνομοι. Να ξέρω, άμα είναι να ψηφίσω κάτι τέτοιο, τι εννοούμε. Όχι. Κύριε Νερούτσο, κάνω την ερώτησή σας. Ναι. Κύριε Τσοκάνη, έχετε το λόγο. Βεβαίως, άμα θέλετε, είναι αυτό που σας ρώτησε, βεβαίως. Συζήτηση. Κύριε Τσοκάνη, το θέμα είναι συζήτηση. Είναι συζήτηση το θέμα. Ναι. Βεβαίως, σας δίνω το λόγο. Γι' αυτό σας δίνω το λόγο. Βεβαίως, ναι. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η ερώτηση ήταν ευλογή, γιατί καλοπροαίρετα εγώ θα πάρω. Αν και εκείνη την ώρα, κύριε Δημοτική Σύμβουλε, μου έκανε εντύπωση ότι όταν μίλαγε βουλευτής της πόλης μας, φωνάζατε στον πρόεδρο να ολοκληρώσει την κουβέντα του. Αν ήταν άλλης παράταξης βουλευτής, θα μου επιτρέψετε, το έχω και σε βίντεο. Θα μου επιτρέψετε επομένως τέτοιες πρακτικές, κύριε Νερούτσο, να μην τις κάνετε ενώπιον σε μένα. Αλλά πάμε στην απάντηση της ερώτησής σας. Άστε με να ολοκληρώσω και πείτε ό,τι θέλετε. Επειδή εκεί μπροστά ήμουνα, κύριε Νερούτσο, θα μου επιτρέψετε. Και ήταν λάθος του Προέδρου που για πρώτη φορά έχουν περάσει εδώ βουλευτές και βουλευτές. Κανένας πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπήκε στη διαδικασία, ασχέτως αν διαφωνούσαμε. Με βουλευτές να μπούμε στη διαδικασία να το πούμε ολοκλήρων ή τελείωνε. Ήταν πρώτη φορά που έγινε στο Πνευματικό Κέντρο. Αν το αμφισβητείτε, δείτε το βίντεο. Δεν πειράζει. Είναι προς τιμήν σας αν δεν το είπατε. Πάμε όμως στην ερώτηση που είπατε τώρα. Όχι διάλογο, πάμε τώρα Νερούτσο. Στην ερώτηση Νερούτσο, που είπατε. Όχι διάλογο. Όταν στην περιοχή, στο σχέδιο, για να σας διαβάσω το ένα από όλα τα σχέδια που ενδεχομένως θα το έχετε διαβάσει. Ενότητα, πήρα και τυχαία την ενότητα το τρίτο σενάριο. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το τρίτο σενάριο που γίνεται πιο πολύ ισπανικός, αλλά θα καταλήγατε. Πάτε για το δεύτερο στις προτάσεις σας. Μακάρι να διαψευθούμε. Λοιπόν, πάμε στο τρίτο σενάριο. Κάτω στο λαιμό Λουζιτάνια χαρακτηρίζεται, θα σας πω, περιοχή Χονδρεμπορίου προς Προλεοδόμηση. Μία περιοχή όπου εκεί δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις οι οποίες δεν πρέπει να δραστηριοποιούνται γιατί είναι αγροτική περιοχή. Σωστά, στην αγροτική περιοχή υπάρχει επιχείρηση νόμιμη. Εφόσον ξέρω με τα λίγα μου λογιστικά, δεν υπάρχει. Όταν όμως η συγκεκριμένη περιοχή μπει στο σχέδιο και χαρακτηριστεί, είναι ευνόητο ότι μια παράνομη δραστηριότητα που ήταν μέχρι σήμερα θα νομιμοποιηθεί. Τι πιο απλό. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη διάθεση σας έχω πολλές ακόμα να σας φέρω. Σας έφερα ένα παράδειγμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο Τσοκάνη. Για την περιοχή, έχω και άλλες περιοχές, άμα θέλετε. Μία όλη, γιατί πάμε στην περιοχή, φεύγουμε από αυτή την περιοχή, στην περιοχή ανατολικά, που ουσιαστικά ενώνεται τη μία βιομηχανική με την άλλη. Δεν δραστηριοποιούνται, δεν υπάρχουν δραστηριότητες οι οποίες είναι παράνομες για την αγροτική. Δεν το ξέρετε, πέφτετε από τα σύννεφα. Τότε δεν κατοικείτε στον Ασπρόπυργο. Και όχι μόνο, δεν είναι παράνομες δραστηριότητες. Να πάμε μία-μία να τις πιάσουμε. Όλα αυτά, όταν τις εντάσσετε σε περιοχή Χονδρεμπορίου περιοχή, ή ότι οποιαδήποτε βιομηχανική, εννοείται ότι νομιμοποιούνται οι άνθρωποι. Είναι και αθέμητος ανταγωνισμός για αυτόν που νοικιάζει ή έχει αγοράσει τη βιομηχανική περιοχή και τόσα χρόνια πληρώνει να νομιμοποιούν με τον παράνομο. Αλλά αυτή είναι άλλη κουβέντα. Ό,τι άλλη ερώτηση έχετε στη διάθεσή σας. Αν και δεν είμαι μελετητής. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσοκάνη. Κύριε Κοναξή. Καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά για τη μέρα και για τις άλλες μέρες που έρχονται της πολιούχου της πόλης μας. Εγώ θα ήθελα να τονίσω δύο πραγματάκια. Μηχανικός δεν είμαι. Ξέρω πολύ καλά ότι για να πάει κάποια επιχείρηση κάπου έχουν φροντίσει κάποιοι άλλοι και υπάρχουν κάποιες συνεργασίες και δυστυχώς σε πολλά σημεία της πόλης μας υπάρχουν τέτοια προβλήματα τα οποία τα διαπιστώνουμε εδώ και δεκαετίες. Εγώ ήθελα να τονίσω δύο, όπως είπα από την αρχή, δύο πράγματα τα οποία νομίζω ότι πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη ανεξαρτήτως
ποιο σχέδιο θα προκριθεί και ποιο θα προτιμήσουν οι πολίτες μας. Εμείς προχτές μαζευτήκαμε εκεί πέρα και μας κάλεσε ο Δήμαρχος και εγώ θεωρώ σωστό να είναι ενήμεροι όλοι οι πολίτες, όπως είναι και όλα τα δημοτικά συμβούλια πριν ανοιχτά και όπως είναι σήμερα εδώ, να είναι κάθε φορά όλοι εδώ. Κληθήκαμε λοιπόν για πρώτη φορά να μάθουμε όλοι τι σκεφτόμαστε να γίνει. Από κάποιον που έχει γνώσεις. Είναι μηχανικοί αυτοί, είναι αρχιτέκτονες, δεν ξέρω πώς ακριβώς λέγονται. Εγώ δεν έχω τις γνώσεις. Εγώ λοιπόν θα ζητήσω από αυτούς και θα το κάνω και εγγράφως να υπολογίσω τρία πράγματα. Πρώτον, τον άνθρωπο. Δεύτερον, το συγκοινωνιακό. Τρίτον, τη διόρθωση όλων των κακών κειμένων και επιτέλους να επιβληθεί μια τάξη. Φταίμε όλοι για όποια λάθη έχουν γίνει, όσοι έχουμε ασχοληθεί. Εγώ, από τη μικρή εμπειρία που έχω τόσα χρόνια ως πρόεδρος τοπικών συλλόγων και δημοτικός σύμβουλος, έχω καταλάβει ότι σε πολλά σημεία με την ανοχή έχουν δημιουργηθεί λάθος επιχειρήσεις. Λάθος δραστηριότητες, μην πω επιχειρήσεις, γιατί δεν ξέρω αν είναι επιχειρήσεις ή εργοστάσεις ή πώς ακριβώς τα λένε. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την οποιαδήποτε πρόταση να υπάρξουν περισσότερα σπίτια, οικιστικές, όπως το είπε ο συνάδελφος, οικιστικές ζώνες, γιατί εδώ πέρα θέλουν πολλοί να μείνουν και δεν βρίσκουν σπίτι να μείνουν. Και εργάζονται πάρα πολύ και ταλαιπωρούνται με αυτούς τους δρόμους. Δεύτερον, να φτιαχτούν πάρα πολλοί δρόμοι, καινούργιοι δρόμοι, και να μην υπολογίζει κανένα τοπογραφείο την Αγίων Αναργύρων. Δεν το λέω επειδή είμαι και πρόεδρος στην παραλία και το τονίζω. Το λέω και για τον εξής λόγο. Είναι ένας δρόμος σε έναν οικισμό που εκτός οικισμού υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις και εντός οικισμού για να γίνει το σχέδιο πόλεως, χάρη στον αείμνηστο Δήμαρχο. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά προβλήματα εκεί. Δεν μπορεί λοιπόν εμείς αυτοί οι άνθρωποι θέλουμε να πάμε στο κέντρο. Την Αγίων Αναργύρων θα ανέβουμε, ούτε από τη Διχάλα και πάνω, ούτε από τη Διχάλα και κάτω. Τον ίδιο δρόμο ανεβαίνουμε όλοι. Την ίδια ταλαιπωρία έχουμε, τα ίδια προβλήματα έχουμε. Γι' αυτό θα πρέπει, επειδή το άκουσα κάποια στιγμή και αντέδρασα, αλλά είπα ότι επειδή ήταν ενημέρωση να μην μιλήσω, ήταν ο συνάδελφος εκεί που το είπε εκείνη την ώρα με τον Νίκο, τον Πετρουγάκη. Εγώ θέλω να ζητήσω αυτό. Θέλω να μπει μια τάξη σε όλα τα πράγματα. Θέλω επιτέλους όλες οι περιοχές να μπουν στο σχέδιο πόλεως, γιατί όπως έχουμε πει σε πολλά δημοτικά συμβούλια και το έχω ακούσει συχνά. Και από πιο μορφωμένους ανθρώπους από μένα, ότι δεν μπορεί, καλύτερα να υπάρχει ένα κακό σχέδιο από το να μην υπάρχει καθόλου σχέδιο. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί. Ό,τι σχέδια έχουν πέσει να επανέλθουν και να ολοκληρωθούν επιτέλους. Αυτοί που έχουν τα αρμοδιότητα να δίνουν τις άδειες ή να προτείνουν τις άδειες, να είναι λίγο πιο, όσο μπορούν πιο εκεί που πρέπει, και ξαφνικά να μην φυτρώνουν πράγματα εκεί που δεν πρέπει. Λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε αυτά τα πράγματα και να διορθώσουμε επιτέλους τα κακό κείμενα, ώστε οι επόμενοι από εμάς να τα βρουν λίγο καλύτερα και να πούν ότι κάνουμε κάτι καλό. Και είμαι βέβαιος ότι και ο Πρόεδρος και ο Δήμαρχος και όλοι είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρόταση και θα γίνει δεκτή από το μελετητή. Εφόσον είναι σύνομη, γιατί δεν ξέρω και ακριβώς τον νόμο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συνάδελφο τον κύριο Κονάξη. Κύριε Μιλωνά, κύριε Μουζάκα. Και ο κύριος Μουζάκας, ο κύριος Πετρουκάκη. Κύριε Πετρουκάκη, έχετε λόγο. Πριν ξεκινήσετε, κύριε Πετρουκάκη, κύριε Τσακάνη, μπορώ να σας είπα προηγουμένως ότι υπάρχουν στο γραφείο μου φάκελος με όλα αυτά που υπάρχουν. Μπορώ επιγραμματικά να σας αναφέρω ότι υπάρχουν ήδη 4-5 σύλλογοι της πόλης μας που έχουν καταθέσει την πρότασή τους και υπάρχουν και πολίτες, πολιτική μηχανική και εταιρεία. Και φυσικά δεν νομίζω ότι μπορούμε να απαγορεύσουμε ή να μην επιτρέψουμε στους συμπολίτες μας. Καλώς κάνουν και κοιτάνε τις περιουσίες τους. Υπάρχουν και οι σύλλογοι, υπάρχουν και οι ιδιώτες. Είναι όλα στο γραφείο, υπάρχουν κανονικά. Μπορείτε να τα δείτε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε και να τα έχετε. Κύριε Πετρουκάκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα και πάλι. Εγώ θέλω να πω αυτό που είπα και εκείνη την ημέρα. Ήταν αρκετός κόσμος. Όπως είπαν και οι περισσότεροι συνάδελφοι, είπε και ο κύριος Κουράξης, ένα κακό σχέδιο, το είπε και η μελετήτρια εταιρεία εκείνη την ημέρα, είναι καλύτερο από ένα. Από μια πολύ χωρίς σχέδιο. Θα μου επιτρέψετε, ακόμα και αυτό το κακό σχέδιο, χωρίς να υπάρχουν δρόμοι, δεν μπορεί να υπάρξει, δεν μπορεί να υπάρξει αύριο με κανένα από τα τρία σχέδια. Αν δεν έρθουν πρώτα, η κεντρική διοίκηση σε συνεργασία με την περιφέρεια και το Δήμο, να φτιάξουν τους δρόμους. Δεν γίνεται, υπάρχει αδιαχώρητος ανασπρόπληκος στην καθημερινότητα. Δεν μπορούμε τώρα εμείς, ό,τι πρόταση και να τους κάνουμε, εφόσον οι ίδιοι μας είπαν ότι η μελέτη δική μας έχει να κάνει μόνο με το τοπικό πολεμικό σχέδιο και όχι με τους δρόμους, ό,τι πρόταση και να κάνουμε, οι κύριοι αυτοί μας είπαν ότι δύο δρόμοι υπάρχουν, αυτοί οι δύο δρόμοι θα χρησιμοποιούνται. Δεν είναι δυνατόν
να μπορούμε να πούμε ότι θα ψηφίσουμε, θα αποφασίσουμε σε ένα από τα δύο-τρία σχέδια, γιατί θεωρώ ότι θα τους στείλουμε τις προτάσεις όλοι όσοι είναι και η δουλειά τους τέτοια, γιατί δεν είμαστε και όλοι σχετικοί. Θεωρώ ότι επειδή οι κύριοι εκείνη την ημέρα μας είπαν ότι προτιμούν το σχέδιο 3, δύσκολα θα αλλάξουν πράγματα από αυτά που έχουν αποφασίσει να κάνουν. Οπότε, όπως είπα και εκείνη την ημέρα, ας φτιάξουμε πρώτα τους δρόμους και να έρθουν να συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο θέλουν σε δεύτερο χρόνο. Τώρα, ό,τι και να τους πούμε, με αυτούς τους δρόμους που έχουμε, δεν θα μπορούμε να πάμε, ούτε με τα πόδια δεν θα μπορούμε να περνάμε τους δρόμους. Θα μας πατήσει κανένα αυτοκίνητο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Πετρουκάκη. Κύριε Μουζάκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Επί της διαδικασίας, νομίζω ότι θα πρέπει να τοποθετηθείτε και να μας πείτε το πρόγραμμα το δικό σας της διοίκησης και της υπηρεσίας, αν αυτό έχει συντελεστεί. Το να συζητάμε τώρα το τι κατάλαβε ο καθένας από αυτή την ημέρα που ήρθε να μας πουλήσουν καθρεφτάκια στους ηθαγενείς, είναι εκτός ουσίας. Η διοίκηση έχει να προτείνει κάτι. Οι επικεφαλείς έχουν. Σας το είπε και ο κύριος Σοκάνης, σας το είπε και ο κύριος Μιλώνας. Υπάρχουν προτάσεις. Εσείς ως διοίκηση, πού θέλετε να οδηγήσετε την πόλη? Πείτε μας τι σκέφτεστε, να κάνουμε και εμείς τις προτάσεις μας και να συζητήσουμε διαλογικά πάνω στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Μιλωνά. Το κύριο Μουζάκα. Κύριε Μιλωνά, κύριε Αντιδήμαρχε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ακούγομαι τώρα? Να το βάλω πιο κοντά λοιπόν. Είμαι δημοτικός σύμβουλος από το 2014. Ουσιαστική κουβέντα για το Δήμο Ασπροπύργο, για το τι πόλη θέλουμε, δεν έχει γίνει ποτέ. Ποτέ. Οι παλιότεροι το γνωρίζετε. Τι πόλη θέλουμε, πού θέλουμε να τη φτάσουμε και πώς θα πάμε σε αυτό που θέλουμε, ουσιαστικά δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Άκουσα άλλους συναδέλφους που μιλήσαν στο Πνευματικό Κέντρο με πάρα πολύ προσοχή. Άκουσα τα αιτήματα πολιτών, περιδρόμων κλπ. Και θα ήθελα να κάνω μια γενικότερη τοποθέτηση, αλλά και να απαντήσω σε ορισμένες αιτιάσεις, ενστάσεις, παρατηρήσεις πολιτών που έχουμε λάβει, όπως και συλλόγων. Καταρχήν, τροφή για σκέψη. Υπάρχει πολιτικός ρεαλισμός να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση την οποία βιώνουμε? Είναι η πρώτη, εν πάση περιπτώσει, τροφή που δίνω για σκέψη σε αυτή τη συζήτηση. Δεν υπάρχει άνθρωπος μέσα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο που δεν επιθυμεί το καλό της πόλης. Όλοι επιθυμούμε το καλό της πόλης. Δεν είναι θέμα όμως όδευσης πώς το βλέπει ο καθένας. Για μένα είναι απόφαση πολιτικού ρεαλισμού, η οποία θα πρέπει να αποτυπωθεί ορθολογικά και υπεύθυνα. Πώς μπορεί κάποιος να παρουσιάσει τη σημερινή κατάσταση έτσι πώς τη βιώνουμε? Με μία λέξη. Χαώδης. Υπάρχουν και συμβιώνουν οι πάντες με τα πάντα. Ο νομοθέτης είχε προβλέψει ως ανάσχεση αυτής της κατάστασης τη ΖΟΕ. Λειτουργήσαν οι ΖΟΕ? Απέτρεψαν αυτό το οποίο βιώνουμε και για το οποίο στεναχωριόμαστε όλοι? Αν θέλουμε πραγματικά μία πόλη, αυτή που θέλουμε, θα πρέπει να δούμε και τι χαρακτήρα θα πρέπει να έχουμε έναντι των άλλων πόλεων. Και μάλιστα εγώ θα το προχωρήσω και ένα βήμα παρακάτω. Και ποιο θα είναι αυτό το βασικό χαρακτηριστικό που θα μας κάνει να διαφέρουμε με άλλες πόλεις? Το καλό μας το χαρτί, δηλαδή αυτό που λέει ο λαός, ποιο μπορεί να είναι? Και θα κάνω μια ερώτηση. Κάποτε ο Ασπρόπυργος έγινε πάρα πολύ γνωστός, γιατί πολύ απλά πάτησε πάνω στην 20η αγελαδοτροφία και δημιούργησε έναν καταπληκτικό συνεταιρισμό Παστερίωσης Γάλακτος, το οποίο δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Και αυτό έγινε σύμπραξη μεταξύ δύο ανθρώπων. Ενός ανθρώπου αριστερών πολιτικών πεπιθήσεων και ενός ανθρώπου δεξιών πολιτικών πεπιθήσεων. Ο ένας είχε την ιδέα, ο άλλος έβγαλε τα λεφτά από το σχέδιο Μάρσαλ. Αλλά υπήρχε το μυαλό, το όραμα για να γίνει κάτι ουσιαστικό. Δυστυχώς όμως υπάρχει μια μετάβαση σε μια άλλη μορφή τοπικής οικονομίας. Δεν υφίστανται αγελαδοτρόφοι παρά ελάχιστοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να αποκλείσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με αυτό. Για όνομα του Θεού. Υπάρχει όμως μια σαφέστατη μετατόπιση της οικονομίας της πόλης.
Εδώ τι βλέπουμε? Εδώ βλέπουμε ότι συνυπάρχουν τα πάντα. Δηλαδή, συνυπάρχουν επιχειρήσεις σε περιοχές όπου δεν προβλέπεται τη χρήση τους, ξεκάθαρα. Υπάρχουν όμως και σπίτια στα οποία δεν προβλέπεται η αδειοδότησή τους. Για να βάζουμε τα πράγματα όλα στη σωστή βάση. Αν μπούμε στη λογική ότι δαιμονοποιούμε τους επιχειρηματίες, ότι εν πάση περιπτώσει φίλε εσύ δεν λειτουργεί σε χρήση που προβλέπεται και να πας στη χρήση που πρέπει, αυτόματα αυτό θα παρκαριστούν πάρα πολλές εταιρείες σε χώρους που δεν θα βρουν να τοποθετηθούν. Και θα πάνε και θα κάνουν αυτό που γίνεται τώρα πριν το τουμπουσού, που γίνονται ειδικά πολεοδομικά σχέδια, που πολύ μεγάλοι παίκτες αγοράζουν 100 στρέμματα και αλλάζουν τη χρήση γης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, πώς προέκυψαν αυτά τα πράγματα να υπάρχουν επιχειρήσεις σε χρήσεις που δεν προβλέπονται? Προφανώς, οι άνθρωποι ως εντολέας των επιχειρήσεων του δώσαν την εντολή σε κάποιο λογιστή, έκανε την έναρξη των δραστηριοτήτων. Μην γελάτε κύριε Μουζάκα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Οι οποίοι κινήθηκαν απόλυτα νόμιμα, αν θέλετε. Δεν κατηγορώ εγώ κάποιον προσωπικά, αλλά βλέπω ποια είναι η όδευση. Και κάποιοι μηχανικοί, ιδιοκτήτες είναι εντολοδόχοι. Δεν τους έβγαζα από την άκρη, τους ανέφερα πρώτους. Απλά θέλετε να ακούτε αυτά που θέλετε. Και κάποιοι μηχανικοί λοιπόν τακτοποίησαν ή νομιμοποίησαν μια κατάσταση. Δεν είναι τυχαίο ότι πάρα πολλές αγροταποθήκες στον Ασπρόπυργο έχουν γίνει εμπορικές. Άρα εμείς τι θα πούμε? Έλα εδώ φίλε μου, εσύ δεν λειτουργείς σε χρήση που προβλέπετε, άρα φύγε από εδώ, θα πάρω την μπουλντόζα να στον γκρεμίσω. Αυτό θέλουμε? Τότε να πάμε να γκρεμίσουμε και το σπίτι που δεν προβλέπεται η χρήση σε εμπορική δραστηριότητα. Αυτό θέλουμε? Όχι, δεν το θέλουμε αυτό. Έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε ένα λευκό χαρτί και να σχεδιάσουμε την πόλη από το μηδέν. Έχουμε μια έκταση 200.000 στρέμματα όπου μπορούμε να χαράξουμε όλες αυτές τις υποδομές που προβλέπονται? Όχι, δεν το έχουμε. Γι' αυτό μίλησα και έβαλα ένα τίτλο, εδώ θα πρέπει να υπάρξει ένας πολιτικός ρεαλισμός. Και να μην παρεξηγηθώ, δεν προκρίνω κάποιο σχέδιο από τα τρία. Σε καμία των περιπτώσεων, ούτε είμαι εκείνος ο οποίος θα αμυνθώ εγώ της πρότασης του κυρίου Σαμαρά και των κυρίων συνεργατών του. Απλά βλέπω ότι τα τοπικά πολεοδομικά, ανάλογα με την απόφαση που θα πάρουμε, προφανώς και ρυθμίζουν κάποια πράγματα. Ρυθμίζουν την εκτός σχεδίου δόμηση, δίνουν έμφαση στην αναζωογόνηση του υφιστάμενου οικιστικού χώρου, αξιοποιούν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, υποστηρίζουν την ισορροπημένη παραγωγική βάση. Είμαι μια ολόκληρη λίστα εδώ με πράγματα τα οποία μπορούν να ρυθμίσουν. Αυτό σαν μια μικρή παρουσίαση όπως το αντιλαμβανόμαστε. Θα πάω να μιλήσω λιγάκι για τις προτάσεις τις οποίες ο Δήμος μας με απόλυτη διαφάνεια και ξεκάθαρα με απόφαση Δημάρχου συγκεντρώθηκαν στο πρωτόκολλο μέχρι και σήμερα. Μέχρι και σήμερα συγκεντρώθηκαν όλες οι προτάσεις. Αν και η εκκίνηση της διαδικασίας του τοπικού πολεοδομικού έχει γίνει από το Υπουργείο, από το ΕΙΠΕΝ, ο Δήμος και η σημερινή διοίκηση έχει το σθένος να προχωρήσει σε λύση. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να σας αναφέρω. Το αναθεωρημένο κουμπουσού Ασπροπύργου δεν μπορεί να το τροποποιηθεί τουλάχιστον μια πενταετία. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Όπως επίσης και ο λόγος που έγινε για την δεκαήμερη προθεσμία, που ασφικτικό είναι το πρόγραμμα για όλους. Όχι μόνο για εσάς και για μας, αλλά είχαμε λάβει ενημέρωση, αν δεν κάνω λάθος κύριε Δήμαρχε, από τον Γενάρη. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι το πρόγραμμα, η προθεσμία προβλέπεται από τη σύμβαση που έχει υπογράψει το μελετητικό γραφείο με το ΕΙΠΕΝ. Διάβασα διάφορες αιτιάσεις φορέων, συλλόγων κλπ. Σε αυτά που θα ήθελα να σταθώ είναι ότι
Ο Σύλλογος Αγροτών έκανε μία παρατήρηση, την οποία νομίζω ο κύριος Δήμαρχος θα απαντήσει σε αυτό. Δεν θέλω εγώ να απαντήσω σε αυτό. Μου ζήτησε να απαντήσει ο ίδιος. Όπως επίσης το Σωματείο Καλλιγέα, ο Σύλλογος Λόφου Κυρίλου, ο Σύλλογος των Νεοκτήστων, μιλάω για οργανωμένες ομάδες, όπως και ο Σύλλογος Μηχανικών. Είναι ξεκάθαρο από αυτά που διαβάσαμε από τους συλλόγους και από τα σωματεία αυτά ότι οι άνθρωποι προσφανώς και θέλουν τον οικιστικό ιστό να τον προασπίσουν. Και εμείς στο ίδιο μήκος κλίματος είμαστε. Θα προσπαθήσουμε να προασπίσουμε τον οικιστικό ιστό έχοντας υπόψη μας τις συμφωνίες σε Βέζο, τη διαφυγή που μπορεί να υπάρχει σε κάποιο μεγάλο ατύχημα ή εν πάση περιπτώσει οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει για να υπάρχει και μία όδευση των βαρέων οχημάτων μακριά από τον ιστό. Υπήρχαν όμως κάποιες αιτιάσεις, όπως του Συλλόγου Μηχανικών, όπως και πολιτών μηχανικών, αναφορικά με τις χρήσεις γης και εξαιρέσεις, όπως παραδείγματος χάρη και το λαιμό Λουζιτάνια. Το θέμα του λαιμού Λουζιτάνια δεν αποτελεί αντικείμενο του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου και θα σας εξηγήσω το γιατί. Στην περιοχή λαιμού Λουζιτάνια έχει ανατεθεί από την προηγούμενη διοίκηση μελέτη επανέγκρισης της παλιάς μελέτης, η οποία έχει πέσει για τους λόγους τους οποίους γνωρίζετε. Για τυπικούς λόγους, αλλά έπεσε. Και η οποία θα παρουσιαστεί από τους μελετητές στο Δήμο μας όταν θα έχουμε τα χαρμόσυνα νέα. Εμείς το προχωρήσαμε το θέμα του λαιμού Λουζιτάνια, δεν τα αφήσαμε έτσι, υπάρχει ομοιρία πολιτών. Και πολύ σύντομα θα έχουμε νέα να σας πούμε γι' αυτό. Επίσης, στην υπόψη μελέτη προβλέπεται, όπως και από την αρχή της, η δημιουργία εγκάρσεων αξών για τη σύνδεση την πόλη μας με την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Όσον αφορά τις αιτιάσεις που παρουσίασαν συνάδελφοι ότι, εν πάση περιπτώσει, προηγείται ένα τοπικό πολεοδομικό έναντι των δρόμων, γιατί αυτό είναι επί της ουσίας το θέμα, από ό,τι βλέπω, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η τεχνική υπηρεσία από τις 2 Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα που μιλάμε παρακολουθεί τον θέμα των δρόμων διεξοδικά. Και γι' αυτό το λόγο, με πρωτοβουλία του Δημάρχου, η μελέτη της Μεγαρίδος παραδόθηκε στην περιφέρεια, όπου και η περιφέρεια το έχει εντάξει στα έργα 25-28, προϋπολογισμού 13 εκατομμυρίων περίπου ευρώ. Με δικά της λεφτά, με ίδια κεφαλαία. Διαπιστώσαμε ορισμένες οδεύσεις οι οποίες μπορούν να δώσουν κάποιες λύσεις σοβαρές. Τις έχουμε αποτυπώσει στο χάρτη, σε όλες τις περιπτώσεις των χαρτών που έχετε στα χέρια σας, απλά δεν το έχετε δει. Όσον αφορά την όδευση από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας ή ένα στενό πριν τη γέφυρα προς τη Λεωφόρο Δημοκρατίας, με εξαίρεση το κομμάτι της Αγίων Αναργύρων που προβλέπεται η χρήση βαρέων οχημάτων. Έχουμε εξαιρέσει το κομμάτι που δεν προβλέπεται και προσπαθούμε από την Νικηφόρου Φωκά να βρούμε διέξοδο με τα φορτηγά μέσω της Παναγιάς Κανάλας, όπως επίσης και θα μπορέσουμε να βγάλουμε τα φορτηγά λίγο πιο κάτω από το νεκροταφείο για να εξαιρέσουμε το συντριβάνι. Και έχουμε δει και τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχει ο νέος περιφερειακός, ο οποίος σύντομα θα στρωθεί. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη, στο συντριβάνι. Εκεί θα κάνουμε παρεμβάσεις για να μην οδηγούν στο συντριβάνι, τις οποίες θα σας παρουσιάσουμε σε χρόνο που χρειάζεται. Όπως επίσης μελετάμε είτε την περίπτωση των φαναριών είτε το κόμβωνα, ανάλογα με την περίπτωση, για να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Όσον αφορά τώρα τις χρήσεις γης, θα ήθελα να επισημάνω τα εξής. Οι περιοχές οικιστικής ανάπτυξης χαρακτηρίζονται και καθορίζονται από το Γουμπουσού και από τις επιτρεπόμενες χρήσεις. Από το Προεδρικό Διάταγμα 59-18, το οποίο προβλέπει ποιες είναι εξαιρέσεις. Αυτό το λέω γιατί ο Σύλλογος Μηχανικών είχε κάνει μια παρατήρηση επί του θέματος. Επίσης, υπήρχαν συνάδελφοι, πρώην συνάδελφοι, οι οποίοι είχαν κάποιες παρατηρήσεις αναφορικά με το θέμα των πανεπιστημίων ή, εν πάση περιπτώσει, των νεοφυείων επιχειρήσεων, γιατί δεν προβλέπονται από το σχέδιο αυτό. Θα σας πω. Ένα δημόσιο πανεπιστήμιο σίγουρα χρειάζεται ένα δημόσιο χώρο. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο προβλέπεται από τις υπάρχουσες χρήσεις που έχουμε τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χωρίς τοπικό πολεοδομικό
στη κύρια κατοικία με την προϋπόθεση ότι η κατασκευή η οποία θα υπάρξει θα είναι πάνω από 1500 τετραγωνικά. Άρα αυτός είναι ο λόγος που δεν έχει θεσμοθετηθεί ή εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε καταδείξει μια περιοχή ή μελετητές, γιατί συζητήσαμε με τους ανθρώπους ότι χρειαζόμαστε και τέτοιους χώρους, μας είπαν ότι προβλέπονται ήδη. Υπάρχει όμως, όσον αφορά το θέμα των νεοφυών επιχειρήσεων, πρόταση, νομίζω στο σχέδιο 2, αν δεν κάνω λάθος, περί τεχνολογικού πάρκου. Αυτό γιατί υπήρχε τέτοια παρατήρηση. Υπήρχε επίσης μια παρατήρηση και από το Σύλλογο Μηχανικών και από πολίτες όσον αφορά τον ΑΔΜΙΕ και την δόμηση κάτω από τους πυλώνες υψηλής τάσης. Αυτό είναι ένα θέμα που προσωπικά και εγώ και ο Δήμαρχος το χειριζόμαστε. Να δούμε τι λύση μπορεί να δοθεί. Πάντως αυτό το οποίο φαίνεται και αυτό είναι η πραγματικότητα είναι ότι ο ΑΔΜΙΕ υπολογίζει τα περί του οίκου του, ενώ το γούπου σου και το προεδρικό διάταγμα καθορίζουν τι μπορεί να χτιστεί. Τέλος, αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι δεν είδα από κανέναν, μα κανέναν, μια παρατήρηση έστω για το παραλιακό μέτωπο. Που το παραλιακό μέτωπο όλοι το παρουσιάσαμε προεκλογικά, δεν υπήρχε παράταξη που να μην το παρουσιάσει και να πει ορισμένα πράγματα γι' αυτό. Εμείς αυτό που σας λέμε ότι έχει παραχωρηθεί το παραλιακό μέτωπο από το Λιμενικό Ταμείο και ασφαλώς για μας είναι ένας τεράστιος στόχος το οποίο καταγράφεται κιόλας σε όλα τα σχέδια το παραλιακό μέτωπο. Τέλος, θα ήθελα να πω γιατί σήμερα είχα ενημέρωση για τα χρονοδιαγράμματα που είναι και το πιο σημαντικό που αφορά όλο τον κόσμο, είναι ότι η τελική πρόταση αναμένεται τον Ιούλιο με Αύγουστο του 2025. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Και ότι η πρόταση η οποία θα παρουσιαστεί κάποια στιγμή με όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία θα συζητήσουμε και θα πούμε την άποψή μας, εν πάση περιπτώσει, μετά από ένα χρόνο περίπου, περί το τέλος Μαΐου με αρχές Ιουνίου, προκύπτει από τη σύμβαση των μελετητών ότι αυτό θα πρέπει να παραδοθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο και από εκεί και πέρα να ενημερωθεί και ο Δήμος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αντιδήμαρχο της Τεχνικής Υπηρεσίας, τον κύριο Μιλωνά. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Ξεκινώντας να πω αυτό που είπε η κυρία Μαυρίδου, ότι αυτό εδώ, αυτή η συνεδρίαση, ίσως είναι η σημαντικότερη συνεδρίαση της πενταετούς θητείας του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί εδώ θα συζητήσουμε για το μέλλον του Ασπροπύργου, θα συζητήσουμε για τον Ασπρόπυργο που θέλουμε, βάζοντας το χέρι στην καρδιά, όλοι μας. Το πρώτο που πρέπει να παραδεχτούμε όλοι είναι ότι δεν είναι κανένας από εδώ περισσότερο ευαίσθητος από τον άλλον. Και ούτε κανένας θέλει το κακό, ας πούμε, της πόλης. Από εκεί και πέρα, να κάνω έναν έτσι το ιστορικό της υπόθεσης. 16 Ιανουαρίου υπήρχε κάποια συνάντηση με τη διοίκηση. Η συνάντηση ήταν μόνο με τη διοίκηση. Ο Δήμαρχος αποφάσισε να καλέσει όλους τους αρχηγούς των παρατάξεων συν το Σύλλογο Μηχανικών που είναι ο αρμοδιότερος όλων και τους κάλεσε και παρευρέθηκαν, δεν θυμάμαι αν είχαν παρευρεθεί όλοι. Και βεβαίως και τον πρώην Δήμαρχο ο οποίος μου ζήτησε να παρευρίσκεται γιατί είχε ξεκινήσει από εκείνον, δηλαδή εκείνον είχαν ενημερώσει τον Νοέμβριο, έχω την εντύπωση, ότι έχουν πάρει το τούπο σου η συγκεκριμένη εταιρεία και είχαν κλείσει και το ραντεβού για 16 Ιανουαρίου, πολύ πριν να αναλάβουμε εμείς. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, θεώρησα ότι επειδή βλέπω, τονίζω, την αναγκαιότητα, τονίζω ότι αυτό το σχέδιο είναι ένα σχέδιο το οποίο μπορεί να
για να πω την κατάλληλη λέξη τέλος πάντων, είναι, αυτό είναι το μέλλον της πόλης μας. Μετά από 20 χρόνια θα μπορούμε να ξανασυζητήσουμε για κάποιο σχέδιο. Είναι τόσο σημαντικό που εγώ προσωπικά θεωρώ ότι την απόφαση πρέπει να την πάρουμε όλοι μαζί. Ο κύριος Μιλωνάς προηγουμένως σας ανέφερε περίπου ποια είναι η κατεύθυνσή μας. Να απαντήσω στο εξής. Όχι, δεν βάλαμε κανένα δημότη να έρθει να κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Απλά να σας πω, εγώ κύριε Τσοκάνη, αν θέλετε, πάρτε τις, είναι στη διάθεσή σας όλες οι των δημοτών οι προτάσεις, οι οποίες σας πληροφορώ ότι είναι και αντιφατικές. Υπάρχουν προτάσεις που λένε ότι βάλε μου το τάδε ΚΑΕΚ στο τάδε σχέδιο 3 που δεν βρίσκεται ή βάλε μου το τάδε ΚΑΕΚ στο τάδε στο σχέδιο 2 που βρίσκεται ή στο σχέδιο 1 που δεν βρίσκεται και το 2 και το 3. Εγώ δεν κάθισα να, ειλικρινά σας μιλάω, δεν κάθισα να διαβάσω την πρόταση του κάθε ενός δημότη, με την καλή έννοια το λέω, και να την εστερνιστώ. Εστάλει εκεί που έπρεπε να σταλεί, με αυτές με τις οποίες ασχολήθηκα ιδιαίτερα είναι των συλλόγων οι προτάσεις, που είναι και πιο μαζικές. Σας επαναλαμβάνω ότι δεν υπήρχε καμία κατεύθυνση. Και τα τρία σχέδια για μας έχουν τροτά σημεία. Και τα τρία σχέδια που προτείνονται έχουν τροτά σημεία. Εδώ όμως πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να συνεχίσουμε να διοδοτούνται σε περιοχές ζώε, αγροτικές και οτιδήποτε με κάποιον τρόπο, με κάποιον μαγικό τρόπο, να αδειοδοτούνται λειτουργίες. Είτε αυτά λέγονται πάρκινγκ, είτε αυτά λέγονται ας πούμε κοντέινερ, είτε όπως αλλιώς λέγονται. Κανένας μας δεν θέλει τις οκλούσεις επιχειρήσεις, τα σκραπατζίδικα και όλα αυτά. Κανένας δεν τα θέλει. Αλλά πρέπει επιτέλους να μπει κάποια τάξη. Πρέπει επιτέλους να δούμε όλοι μαζί και να βάλουμε κάποια τάξη. Τι θα κάνουμε με όλους αυτούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή? Είστε διατεθειμένοι να πάρουμε μια απόφαση να τους διώξουμε όλους? Είστε διατεθειμένοι να πούμε είσαι σε αυτή τη ζώνη, ό,τι κι αν είναι αυτός, να πάρουμε απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο να τους διώξουμε? Όποιος κι αν είναι αυτός. Αν είστε διατεθειμένοι μαζί. Αν είστε διατεθειμένοι μαζί. Δηλαδή να πούμε τι είναι αυτό, κατοικία σε βιομηχανική ζώνη φεύγει. Τι είναι αυτό, επιχείρηση σε αγροτική ζώνη φεύγει. Άμα είμαστε διατεθειμένοι όλοι μαζί θα την πάρουμε ομόφωνα αυτή την απόφαση. Αλλιώς να δούμε την αλήθεια κατάματα και να πούμε ότι εδώ υπάρχουν ορισμένες λειτουργίες. Εγώ προσωπικά, σας μιλάω ειλικρινά, δεν είμαι υπεύθυνος που έχουν έρθει αυτές οι λειτουργίες εδώ. Μπορεί να έχω κάποια ευθύνη για αυτές που έχουν έρθει πριν 20 χρόνια. Ευθύνες έχουμε όλοι. Και ο εντολοδόχος και όλοι οι άλλοι που εκτελούν την εντολή. Όπου και αν βρίσκονται αυτοί. Αυτή τη στιγμή τι κάνουμε? Αυτό είναι το ερώτημα. Και όχι το ερώτημα ποιες είναι οι θέσεις της διοίκησης. Το περίγραμμα των θέσεων της διοίκησης, σας τους είπε ο κύριος Μιλωνάς, σας το λέω κι εγώ. Από τη μία μιλάμε νέα ζωή, ανάπτυξη, μόνο έτσι λύνεται το πρόβλημα. Να πάμε σε ανάπτυξη νέας ζωής. Από την άλλη ψηφίσαμε να μην υπάρχει χρήση νεκροταφείου, ομόφωνα μάλιστα, να μην υπάρχει χρήση νεκροταφείου. Τι θα γίνει εκεί αν δεν είναι νεκροταφείο? Αγροτική περιοχή.
να ξέρουμε τι θα κάνουμε με την ανατολική πλευρά του Ασπροπύργου, όπου αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τετραγωνικό μέτρο όπου να μην υπάρχει λειτουργία. Δεν θέλω τυφλούμε. Πάμε μια βόλτα αύριο. Πού υπάρχει τετραγωνικό μέτρο γης από την, ας πούμε, από την Ιωάννου Μιλωνά μέχρι τα ΕΛΠΕ. Ένθεν και ένθεν. Στα σχέδια αυτά υπάρχουν και αδικίες. Παράδειγμα, διάβασα εγώ από ένα δημότη και πραγματικά έχει δίκιο. Είναι εκεί πέρα μια κουκιδίτσα η οποία είναι αγροτική. Και εγώ το είπα, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο αυτή η κουκιδίτσα είναι αγροτική. Παράδειγμα, γύρω-γύρω είναι βιομηχανική περιοχή και εκεί είναι μια κουκίδα αγροτική. Όπως κάποτε είχε μείνει μια κουκίδα αγροτική σε μια περιοχή, σε ένα τρίγωνο που μπήκε με το προηγούμενο γούπου σου, να σας πω το γιατί. Γιατί ήθελε ο ΣΕ να την κράταγε στα 15-20 χιλιάρικα τη γη, ενώ η γύρω-γύρω γη είχε αξία 100 χιλιάδες. Κατανοώ και την αγωνία όλων. Κατανοώ και την αγωνία εκείνων που έχουν τα κτήματα που σου λένε ότι γιατί ρε φίλε προτείνουν αυτό και δεν προτείνουν και το δικό μου. Την κατανοώ την αγωνία. Την αγωνία όλων. Θέλουμε να έχουμε κατοίκους, δημόσιοι δημότες μας που έχουν κάποιο κομμάτι γης ομήρους. Πού ομήρους. Πραγματικά το ένα πράγμα να έχει μία αξία γης χ και το άλλο να έχει χ δέκατα και να έρχεται ο καθένας με οποιαδήποτε μέσον να την παίρνει αυτή τη γη, να αγοράζει 100 στρέμματα π.χ. στο πάτημα Ράθερη, 120-150 δεν ξέρω πόσα έχει, να τα παίρνει από ορισμένους ανθρώπους 15 και 20 χιλιάρικα και αυτομάτως αυτός, επειδή έχει τη δυνατότητα, του δίνει τη δυνατότητα ο νόμος. Κακός. Να το στυλιτεύσω. Αλλά αυτή τη στιγμή δυστυχώς αυτό υπάρχει. Δηλαδή του δίνει τη δυνατότητα ο νόμος να πάει κάποιος σε αγροτική περιοχή, να πάρει και μετά να τη χαρακτηρίσει διαφορετικά. Μήπως υπάρχει κανένας εδώ που δεν γνωρίζει ότι υπάρχουν άνθρωποι που αυτή τη στιγμή το μέλημά τους είναι να επενδύσουν σε περιοχές αγροτικές με την προοπτική να τις μετατρέψουνε. Είπαμε κάτι. Ή υπάρχει πολιτικός ρεαλισμός και λέμε αυτό που πιστεύουμε ή δεν υπάρχει. Εμείς ειλικρινά το έχουμε. Θεωρώ ότι το έχουμε όλοι. Θεωρώ ότι το έχουμε όλοι για να δούμε τα προβλήματα μέσα από αυτά που προτείνουν, γιατί εγώ σας μιλάω ειλικρινά. Από το ένα σχέδιο αδικούμε, εγώ, κάποιος άλλος συνδημότης. Από το άλλο, στο άλλο σχέδιο μπορεί να μην αδικείτε. Σας είπα πάλι, εάν υπήρχε κατεύθυνση προς κάποιο σχέδιο, πραγματικά δεν θα υπήρχαν τόσο αντιφατικές προτάσεις από τους συνδημότες μας. Ακόμα και σε συλλόγους, άτομα που είναι μέσα σε συλλόγους, υπάρχουν αντιφατικές προτάσεις. Τώρα. Από εκεί και πέρα, αυτά για το θέμα του Πουσού. Για το θέμα το κυκλοφοριακό, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα της πόλης μας. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε από την πρώτη πρώτου, από τις δύο πρώτου αν θέλετε. Είναι το θέμα που μας απασχόλησε και μας απασχολεί στις καθημερινές επισκέψεις μας παντού. Προσπαθούμε με χίλιους δύο τρόπους να επικοινωνήσουμε το μεγάλο πρόβλημα του Ασπροπύργου που λέγεται κυκλοφορία και κυρίως κυκλοφορία βαρέων οχημάτων. Έχουμε έρθει σε συνεργασία και με τους επιχειρηματίες της περιοχής και με όλους τους συνδέσμους των διαμεταφορέων, των βιομηχάνων, των βιοτεχνών, με τους πάντες για να μεταφέρουν το μεγάλο πρόβλημα εκεί που πρέπει να το μεταφέρουν και εκείνοι μαζί με εμάς. Μπορεί εμάς να μην μας ακούνε. Μπορεί αυτούς να τους ακούσουν. Εμάς μας ενδιαφέρει να λυθεί το πρόβλημα. Το ποιος θα το λύσει το πρόβλημα δεν μας ενδιαφέρει.
υπάρχει μια άλλη αδικία. Η αδικία ότι υπήρχαν συνδημότες μας εδώ που είχαν οικόπεδα με τη λογική ότι η δόμηση είναι στο 2,8. Αυτό, όπως γνωρίζετε, από το γουπουσού κόπηκε. Πρότασή μας καλό είναι να το επαναφέρουμε. Μακάρι να μπορέσανε να χτίσουν κάτω από τις κολόνες της ψηλής τάσης. Είμαι ένας από αυτούς που θίγονται. Είμαι ένας από αυτούς που θίγονται σε 5 ιδιοκτησίες μου. Λοιπόν, το θέλω πολύ περισσότερο από όλους. Πραγματικά, δεν βρέθηκε ένας μελετητής, ένας πολεοδόμος να μου πει... Θέλετε να σου πω τι μου είπε κάποιος. Θα χτίσεις, θα επιτρέψεις να χτιστεί κάτι κάτω από κολόνες υψηλής τάσεως. Κάνεις έγκλημα, μου είπε. Να το πάρω έτσι. Έτσι μου είπε. Εγώ σας λέω ότι και εγώ θα ήθελα να χτίσω. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να δούμε και άλλα προβλήματα ρεαλιστικά. Και μην παρεξηγηθεί αυτό που είπα, έτσι. Μην βγει προς τα έξω ότι εγώ είπα κάτι τέτοιο. Έτσι, είπαμε ή ρεαλιστές και λέμε την αλήθεια ή δεν πιάνουμε τις ρούγγες ο καθένας μας, εγώ πρώτος σας λέω. Ξέρεις, είπε ο μάμας αυτό, είπε ο Αλέκος ο Μιλωνάς αυτό, είπε ο Τσοκάνης αυτό, καταδικάστε τον. Λοιπόν, εδώ υπάρχει πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα. Ή το συνεχίζουμε γιατί δυστυχώς θα συνεχιστεί, γιατί γνωρίζουμε όλοι και περισσότερο εκείνοι οι οποίοι είναι τα επαγγέλματά τους, γνωρίζουν πολύ καλά ότι υπάρχουν παράθυρα στον νόμο. Παράθυρα υπάρχουν. Συνεχίζουμε να μπαίνουμε από αυτά τα παράθυρα. Αν θέλετε να συνεχίσουμε, μπαίνουμε. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να το σταματήσουμε. Και σίγουρα το σταματάμε με κάποιο σχεδιασμό. Επαναλαμβάνω, δεν θεωρώ ότι αυτός ο σχεδιασμός μπορεί να είναι ο καλύτερος. Κανένα από τα τρία σχέδια δεν θεωρώ ότι είναι το καλύτερο σχέδιο. Όλα έχουν τα τρωτά του σημεία. Εδώ είμαστε να συζητήσουμε για να κάνουμε έναν συγκερασμό και να κάνουμε κάποια πρόταση. Βλέποντας όμως την κατάσταση του Δήμου που δυστυχώς είναι τραγική. Δυστυχώς είναι τραγική. Μου είπε ένας υπουργός, παλιός φίλος, Γιάννη θα σε επισκεφθώ το Σάββατο. Και του λέω, το Σάββατο μην έρχεσαι. Να έρθεις την Πέμπτη από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας, γύρω στις 11, και όταν θα φεύγεις, θα σε κρατήσω εγώ, θα σου κάνω και το τραπέζι και θα φύγεις στις 3, 3.30, 4, προς τη Λεωφόρο Δημοκρατίας, προς την Εθνική Οδό. Επαναλαμβάνω, ρεαλιστικές προτάσεις για να μπορούμε να προχωρήσουμε και από τους δημότες. Έχω πρόταση εγώ από τον Αγροτικό Σύλλογο που άμα θέλετε σας τη διαβάζω. Σας τη διαβάζω. Λοιπόν, συνέπεια όλων αυτών είναι η απαξίωση των αγροτικών εκτάσεων, αλλά και μείωση του δήματό μας. Στην προτινόμενη πολυοδομική μελέτη ΣΥΓΜΑ 2 και ΣΥΓΜΑ 3 απεικονίζουν μέρος της με τα τωρινά δεδομένα αγροτικής έκτασης να λάβει χρήση χονδρεμπορίου και μελλοντική οριστική και μελλοντική οικιστική. Ο Αγροτικός Σύλλογος Ασπροπύργου προτείνει την αλλαγή χρήσης αγροτικής γης στην περιοχή βορείως της Λεωφόρου ΝΑΤΟ. Καθώς σε αυτή τη ζώνη λειτουργούν μη σύνομες με την κρίση της εταιρείας εδώ και 30 χρόνια. Για την εξασφάλιση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων, ζητούμε τη δυνατότητα διατήρησης της απρόσκοπτης άσκησης των αγροτικών δραστηριοτήτων μας. Καλλιέργειες οπορικευτικών φυστικών ελαιοδέντρων, κτηνοτροφία με νοσοκομείο. Τουλάχιστον έως τη συνταξιοδότησή μας. Αυτή είναι η πρόταση του Αγροτικού Συλλόγου. Υπάρχει και πρόταση των μηχανικών που άμα θέλετε σας τη διαβάζω ή επειδή εδώ είναι ο πρόεδρος μπορεί να μας τη δει. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις. Υπάρχει πρόταση δημότη τίποτα όπως είναι. Υπάρχουν όλα αυτά. Από εκεί και πέρα τις πάμε. Εμείς σαν Δήμος θα σεβαστούμε όλες τις προτάσεις αυτές και θα τις στείλουμε όπως υποσχεθήκαμε. Και κάτι άλλο έτσι.
επειδή υπάρχουν άτομα τα οποία μου λένε ότι βάλε μας αυτό μέσα. Και θα υπάρχουν και άτομα στο μέλλον που δεν θα μπουν, που θα πούνε ότι ο Γιάννης ο Ηλίας δεν μας έβαλε. Ή η διοίκηση, αν θέλετε, δεν μας έβαλε. Μακριά από μας, ειλικρινά, όλα αυτά. Είδα παράδειγμα συνδημότη μας, που ενώ ξέρει που θα απευθυνθεί, ευτυχώς ένας είναι, δεν θα τον αναφέρω. Κύριε Δήμαρχε, οι προτάσεις μου. Γιατί, θα σας το πω γιατί. Θα σας το πω γιατί. Γιατί θέλει να περάσει ότι ο Δήμαρχος κάνει αυτές τις προτάσεις. Δεν τις κάνει ο Δήμαρχος αυτές τις προτάσεις. Ο Δήμαρχος, μάλλον στο Δήμο μας, ανατέθηκε από το Υπουργείο αυτή η μελέτη και ζητάνε τις γνώμες μας αφού την παρουσίασαν. Εκείνο που μας είπανε ήταν αυτό που ακούσατε όλοι σας. Ότι η λογική μας είναι η εξής. Αυτή τη στιγμή οι περιοχές όπου υπάρχουν λειτουργίες οι οποίες θα πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν πρέπει να προστατευτούν με κάποιο τρόπο. Είτε αυτές λέγονται οικίες σε αγροτικές περιοχές είτε λέγονται επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές. Η πρόταση, η απόφαση για το τι θα τους στείλουμε είναι δικιά μας. Το τι θα γίνει από εδώ και πέρα σίγουρα δεν είναι δικό μας. Αλλά θεωρώ ότι τη γνώμη τη δικιά μας σε κάποιο βαθμό θα τη λάβουν υπόψη. Εγώ αυτά είχα να σας πω. Περιμένω και τις δικές σας τοποθετήσεις και εδώ να συζητήσουμε μέχρι αύριο το πρωί και αν χρειαστεί και να ξανακάνουμε αυτή τη συνεδρία. Και αύριο. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο Ασοπύργο, τον κύριο Γιάννη Ηλία. Μαζί μας παρευρίσκεται και ο βουλευτής Δυτικής Αττικής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Χρήστος Τσακάνης. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του που βρίσκεται εδώ. Θεσμικά τον καλωσορίζει ο Πρόεδρος και μετά από εκείνον ο Δήμαρχος σε καλωσορίζει Χρήστο. Για τη συνέχεια τη συζήτηση και πριν περάσουμε πάλι σε μια δευτερολογία όσο είναι εκεί, την προηγούμενη φορά, συγγνώμη τώρα πάλι γιατί βρίσκομαι στην έδρα του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Πνευματικό Κέντρο ακούστηκε μια ερώτηση, θέθημα από κάποιο συνάδελφο. Από σήμερα μέχρι να έρθει η ολοκλήρωση του σχεδίου αυτού, ό,τι βρίσκεται υπό ανέγερση ή καινούρια κατασκευή εταιριών, οτιδήποτε, σταματάει, πάβει, θα συνεχίζεται να γίνονται οι ενέργειες αυτές. Γιατί αν το ίδιο το σχέδιο προσπαθεί να χαρακτηρίσει κάποιες περιοχές και μέχρι σε 1,5 χρόνο έχουν τοποθετηθεί καινούργιες εταιρείες, έχουν γίνει καινούργιες εταιρείες σε κάποια μέρη που δεν χρειάζεται, μάλλον πιστεύω θα πρέπει να ξαναπάμε σε αλλαγή τότε. Δεν ξέρω αν κάποιος συνάδελφος ή ο Σύλλογος Μηχανικών ή κάποιος συνάδελφος μπορεί να μας απαντήσει σε αυτό. Θα τον ευχαριστήσω πολύ. Πάμε σε ένα δεύτερο κύκλο συνομιλίας. Κυρία Μαυρίδη, θέλετε το λόγο? Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να κάνω κάποιες επισημάνσεις σε όσα ακούσαμε. Ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Μιλωνάς, ανέφερε ότι συζητάμε για πρώτη φορά ένα τόσο σημαντικό θέμα όλοι μαζί. Να θυμίσω ότι ο προηγούμενος Δήμαρχος διεκδίκησε να ενταχθεί ο Δήμος μας σε αυτό το πρόγραμμα το 2022 και έτσι είμαστε στη θέση αυτή να μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια μελέτη που δεν θα επιβαρυνθεί οικονομικά ο Δήμος για να μπορούμε να συζητάμε και να αλλάξει προς το καλύτερο τα δεδομένα της πόλης μας. Αναφέρθηκε η χαόδη κατάσταση. Σαφώς και είναι η δύσκολη κατάσταση της πόλης μας, γι' αυτό και επιλεχθήκαμε ώστε να γίνει μελέτη από το Υπουργείο που τη χρηματοδοτεί. Σήμερα έθεσε ένα ερώτημα για μια επιχείρηση. Προφανώς επιχείρηση είναι αυτή που ρίχνει τα μπάζα στο προηγούμενο συμβούλιο που ρώτησα. Και εκεί η αγροτική ζώνη είναι. Ο αντιδήμαρχος μου απάντησε ότι έχει άδεια. Οι δύο αντιδήμαρχοι μετέβησαν εκεί, ο κ. Κατσαρός και ο κ. Μάμας. Τι κάνουμε σαν Δήμος? Μια επιχείρηση ξεκινάει τη δραστηριότητά της σε μια αγροτική ζώνη, υψώνει τα μπάζα. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, ακόμα και σήμερα που προσπαθούμε να βάλουμε μια καλή αρχή και ένα τέλος στα κακό κείμενα, και σήμερα εξελίσσονται πράγματα που σας υφιστώ την προσοχή οι αρμόδιες υπηρεσίες να λειτουργήσουν ανάλογα. Θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση δεν εξαντλείται σήμερα, γιατί όλοι συμφωνούμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Θα ήθελα να προτείνω, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε και στο Σώμα, θα θεωρούσα πολύ ωφέλιμο όλο το Σώμα να έχει τουλάχιστον τις προτάσεις των φορέων.
αρχικά του Συλλόγου Μηχανικών, αλλά και των φορέων που τοποθετούνται και θέτουν κάποια ζητήματα και κάποιες προτάσεις και λύσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο το πρωί, κυρία Μαυρίδου. Ευχαριστώ. Αν είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας, πραγματικά αυτό που είπαμε και προηγουμένως, αγροτική περιοχή, νοικιάζω εγώ, πηγαίνω τα μπάζα. Εντάξει, εδώ πέρα μου είπε κάποιος, εδώ πέρα έχουν μπει, μου λέει, όλα τα μπάζα του γηπέδου της ΑΕΚ. Α, παράδειγμα σας πω. Λοιπόν, έχουμε κάνει παρέμβαση στο Υπουργείο γι' αυτό. Λοιπόν. Κυρία Μαυρίδη, συνεχίστε. Βεβαίως, και έχει γίνει και εσύ. Δεν σας διάκοψα, με συγχωρείτε. Κύριε Μαυρίδη. Και για να ολοκληρώσω. Αναφέρθηκε και το παραλιακό μέτωπο ότι καμία παράταξη δεν έχουμε κάνει πρόταση. Μα δεν έχουμε καταθέσει καμία παράταξη. Ό,τι και αν έχουμε μελετήσει μεμονωμένα σαν παράταξη. Α, τότε, okay, γιατί για το παραλιακό μέτωπο σε αυτή την αίθουσα και έχουμε συζητήσει και είναι πίσω μας αναρτημένος ο χάρτης και εδώ είμαστε, ό,τι καλύτερο έχουμε σαν πρόταση να καταθέσουμε, να την καταθέσουμε. Αυτά προς το παρόν και θα επανέλθω σε ό,τι χρειαστεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μαυρίδη. Αντιθέτως, ο κύριος Μιλωνάς είπε ότι όλες οι παρατάξεις είχαμε στο πρόγραμμά μας κάτι για το παραλιακό μέτωπο, αλλά από κανένα δεν κατατέθηκε κάτι σαν πρόταση. Ναι, εντάξει, ωραία. Και πάνω σε αυτό που είπατε, ίσως ήταν και ερώτηση δικιά μου, συγγνώμη κύριε Μιλωνά που σας καθυστερώ, το ότι μήπως σε παρένθεση, παιδιά, σε 1,5 χρόνο στον Ασπρόπυργο θα έχει τελειώσει το τούπου σου. Πάμε τώρα να προλάβουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε πριν έρθει και εγκριθεί το τούπου σου. Αυτό ήταν κάπως λιγάκι η ερώτηση που κάνω. Ωραία. Κύριε Μιλωνά, έχετε ζητήσει το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω όχι να απαντήσω, αλλά να τοποθετηθώ σε μερικά πράγματα που ακουστήκαν από τους συναδέλφους. Για τον συνάδελφο, τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τον κύριο Νερούτσο, θεωρώ ότι ο Δήμαρχος και ο κύριος Μιλωνάς σας απαντήσανε, γιατί είπαν ότι ξεκάθαρα υπάρχουν παράνομες δραστηριότητες. Θα μπορούσατε να τους είχατε ρωτήσει στη δημοτική ομάδα. Όπως επίσης θα μπορούσατε να είχατε ρωτήσει τον κύριο Σαμαρά, όταν κατηγόρησε την πολεοδομία μας, ότι βγάζει παράνομες άδειες. Δεν είδα εκεί να ρωτήσετε. Ρωτήσατε εμένα, τον κύριο Τσοκάνη και την κυρία Μαυρίδου στην ουσία. Εκεί θεωρώ ότι έγινε ένα λάθος. Αφήσαμε έναν άνθρωπο προσκεκλημένο να βρίσει υπαλλήλους μας. Να... εντάξει. Εντάξει. Για το κάθε ιδιώτη μπορεί να λέει ότι κάτι. Για τους δημοτικούς υπαλλήλους, γιατί άλλα λέγαμε πριν. Μην γελιόμαστε. Επανελειμμένως ρίχνουν την κίνηση στην... Επανελειμμένως ρίχνουν την κίνηση στην, πώς τη λένε, στην Αγίων Αναργύρων. Εκεί λοιπόν πρέπει να αντιληφθεί και ο κύριος Κονάξης και όλοι ότι δεν κάνουμε προτάσεις. Είστε δημοτικός σύμβουλος της διοίκησης. Να βγείτε να το... Επιτρέπετε. Να βγείτε να το αποδοκιμάσετε. Όχι σε επίπεδο συζήτησης. Και όταν έρθει να ψηφιστεί Αναργύρων, να δούμε αν θα διαφοροποιηθείτε. Κύριε Πρόεδρε. Όχι διάλογο, όχι διάλογο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Κονάξη. Μπορείτε μετά να δείτε τον λόγο. Ακούστηκε για τη Μεγαρίδος. Η Μεγαρίδος είχε εγκριθεί από την περιφέρεια και σταμάτησε επειδή η Βιπανότ ήθελε μεγαλύτερο πλάτος. Και είπε, παιδιά, σταματήστε για να προχωρήσει το δικό μας σχέδιο να γίνει μεγαλύτερο πλάτος. Και έτσι πάγωσε το ήδη προγραμματισμένο έργο της Βιπανότ. Όπως μου είχε ενημερώσει ο τότε αντιπεριφερειάρχης, αν δεν είχε εμπλακεί η Βιπανότ, η Μεγαρίδος θα είχε προχωρήσει. Άρα δεν πρόκειται περί νέου έργου. Πρόκειται περί έργου που απλά έχει κολλησιεργήσει για άλλους λόγους. Μπορεί σωστή, μπορεί όχι. Δεν το εξετάζουμε αυτό. Για την παραλία προφανώς και δεν νομίζω να ακουστούν κάτι, γιατί δεν είναι μέρος του τούχου σου. Στη παραλία είναι το προφανές. Θα γίνει μια ανάπλαση, να γίνει επιτέλους παραλία. Δεν τίθεται θέμα χρήσης της παραλίας και του Αιγιαλού. Δεν θα μπει το τούχου σου άμα θα κάνουμε παρτέρι ή όχι. Προφανώς είναι μονόδρομος. Μια ανάπλαση της παραλίας, να γίνει ένας τόπος προσβάσιμος κλπ. Δεν πραγματεύεται το τούχου σου το σχέδιο της παραλίας. Μισό λεπτό, γιατί έχω γράψει λίγο. Μιλήσαμε για το Σαμαρά. Το είπα και στο
στο Πνευματικό Κέντρο. Στις 16 του μηνός μας καλέσατε και προς τιμήν σας και μας είπε ότι θα φέρω κάτι. Δεν μας έφερε κάτι. Ναι, αυτό σας λέω. Άρα το να λέμε ότι το 16 ξεκίνησε ο διάλογος, δεν έχει ξεκινήσει κανένας διάλογος. Το 16 είπε εδώ ο άνθρωπος, παιδιά, έχω πάρει αυτό το έργο και κάποια στιγμή όταν ετοιμαστώ θα σας ενοχλήσω. Άρα έτσι όπως το αναφέρετε, ακούγεται λες και είχαμε 6 μήνες στα χέρια μας υλικό και ξαφνικά εμείς τώρα είδαμε τις 3 προτάσεις. Όχι, τώρα είδαμε τις 3 προτάσεις. Όλοι μας. Και εσείς υποθέτω. Άρα αυτό να τοποθετηθεί σωστά. Ο ΔΔΕ είναι ο καθήλυνα αρμόδιος να αποφασίσει αν από κάτω από τις γραμμές του είναι ασφαλές να χτίσει κάποιος ή όχι. Κανένας άλλος. Αυτός έχει το τεχνικό υπόβαθρο και το επιστημονικό υπόβαθρο να το αποφασίσει. Στον Ασπρόπυργο διατρέχει υψηλή και υπερυψηλή τάση. Σε άλλες γραμμές επιτρέπει, ακόμα επιτρέπει. Σε άλλες γραμμές δεν επιτρέπει. Στην πλειοψηφία η αλήθεια είναι δεν επιτρέπει. Υπάρχουν και γραμμές που επιτρέπει μέχρι τα 5 μέτρα. Έρχεται λοιπόν το γούπου σου και λέει όπου υπάρχει περιψηλή δεν χτίζεις. Αυτό δεν έχει να κάνει με καμιά πολεοδομική δέσμευση. Θεωρώ ότι μπήκε, δεν θα πω εν τη ρήμη του λόγου, ότι δεν είχε κάποια πολεοδομική δέσμευση να γίνει αυτό. Γι' αυτό και επιτρεπότανε μέχρι πριν 2 χρόνια να χτίσεις κανονικά. Έπαιρες έγκριση από ένα ΑΔΜΙΕ, τώρα ποιος είναι υπεύθυνος, ΔΔΕ, και έχτιζες μέχρι το ύψος που σου λέγανε. Προφανώς, γιατί εγγυούταν τεχνικοί άνθρωποι και οι καθήλυνα αρμόδιοι ότι δεν υπήρχε θέμα ασφαλείας. Ναι. Θα τοποθετηθώ και για την πρόταση στο τέλος. Δήμαρχε, από ό,τι κατάλαβα, μας προτείνεις να συνδιοικήσουμε σε αυτό το θέμα. Προσέξτε, δεν πάει έτσι. Σε όσα θέματα, υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση, σε όσα θέματα είναι καυτή πατάτα, πάμε να μοιραστούμε την ευθύνη. Στα άλλα θέματα, διοικώ εγώ ως εκλεγμένος δήμαρχος. Πρέπει να αντιληφθείτε, όχι προσωπικώς, γενικά μιλάω, σαν παράταξη, ότι δεν μπορεί να λέτε εκθέσεις ιδεών για τόσο σοβαρά θέματα. Αν ρωτήσετε ένα δημότη αύριο, ακόμα και τη δημητική ομάδα σας, αύριο, ποια ήταν η θέση σας για τα σχέδια, εγώ τουλάχιστον αντιλήθηκα 2 πράγματα. Το ΔΔΕ και να ανέβει ο συντελεστής δόμησης στο κέντρο του Ασπροπύργου. Αυτές ήταν οι 2 ξεκάθαρες θέσεις. Άλλη ξεκάθαρη θέση, πού θέλει να πάει η πόλη και γιατί θέλει να πάει, εγώ προσωπικά δεν αντιλήφθηκα. Δεν μπορεί να μιλάτε σε τρίτο πρόσωπο. Είστε διοίκηση. Πρέπει να βγείτε μπροστά και να πείτε εμείς αυτά θέλουμε κύριε Μελέτη. Γιατί έτσι οραματιζόμαστε την πόλη. Και τώρα είναι η ευκαιρία για τα επόμενα 15 χρόνια. Προσυπογράφω σε αυτό. Η κυκλοφοριακή μελέτη θα δείξει πράγματα. Αν δεν επιβάλλουμε διανοίξεις δρόμων ή διαπλατήσεις μέσα από τη μελέτη το τούχου σου, δεν θα είναι εύκολο μετά. Και το ξέρετε. Αν δεν πάμε στη νέα ζωή να κάνουμε ένα ολιστικό σχέδιο ανάπλασής της μέσα από αυτή τη μελέτη, δεν θα είναι εύκολο μετά. 166 φωτιές στις τελευταίες 2 εβδομάδες. Γράφουν τα site, δεν ξέρω αν αληθεύει. Αυτό λοιπόν θα λυθεί με τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Δεν θα λυθεί άμα πάμε και βγάζουμε φωτογραφίες. Πρέπει να γίνει μια ολιστική παρέμβαση. Και αυτά είναι τα εργαλεία. Αυτά περιμέναμε να ακούσουμε, συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένες κατευθύνσεις στο γραφείο που είχε αναλάβει, γιατί στο τέλος της ημέρας θα δεσμευτεί να ακολουθήσει τις γραμμές μας. Θα δεσμευτεί. Τρομοτή να αντιλαμβάνεστε τι λέω. Λέμε και ξαναλέμε για τις παράνομες χρήσεις. Και βγαίνει το τούχου σου. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι τα παράθυρα τα σημερινά δεν θα τα εφαρμόζουν και αύριο? Ποιος το διασφαλίζει αυτό? Αν σήμερα έχουν παράθυρα σε γούπου σου προχτεσινό, αν έχουν παράθυρα σε ζώε που είναι πάρα πολύ αυστηροί, γιατί δεν θα έχουν παράθυρα στο τούχου σου? Άρα δεν λύνουμε το πρόβλημα αυτό. Δεν λύνουμε. Τα παράθυρα του κάθε νόμου λύνονται με νομοθετικές ρυθμίσεις, δεν λύνονται με σχέδια. Θα έρθει ένα σχέδιο και θα πει τώρα λοιπόν χονδρεμπόριο στην Κρυεζή.
και αγροτική εκεί. Όπως τώρα στη Κριεζή σε μια αγροτική βγάζουν άλλες χρήσεις, θα πάνε στην άλλη αγροτική να βγάλουν άλλες χρήσεις. Δεν λύνουμε δηλαδή την πηγή του προβλήματος. Αν θέλουμε να λύσουμε την πηγή, ας ασχοληθούμε με νομοθετικές ρυθμίσεις στα Υπουργεία. Εκεί μπετονάρεται αυτό. Αλλιώς θα έχει λυθεί και τώρα. Γούπου σου ενός χρόνου έχουμε. Άρα μην επικαλούμαστε αυτό, γιατί δεν το λύνουμε με το τούχο σου. Γιατί μιλήσατε για πολιτικό ρεαλισμό. Αυτός είναι ο πολιτικός ρεαλισμός. Ότι με το τούχο σου τα παράθυρα του σήμερα θα είναι και παράθυρα του αύριο. Δεν αλλάζει κάτι. Αν πάμε να κάνουμε συζήτηση περί παραθύρων, να κάνουμε συζήτηση περί παραθύρων και να δούμε πώς λύνεται. Υπουργικά, νομοθετικά. Έτσι λύνονται. Τώρα, όσον αφορά τις παρατηρήσεις μου, και καταρχήν να διευκρινίσω ότι μιλάω σαν επικεφαλής συνδυασμού Δημοτικός Σύμβουλος και όχι σαν πρόεδρος του Σύλλογου. Ο Σύλλογος τήρησε και τις 10 ημέρες, αν και δεν υπάρχουν, και έστειλε τις προτάσεις του. Πουθενά δεν διασφαλίζεται η ποιότητα ζωής του κέντρου και των συνοικιών. Αυτό πρέπει να το σηκώσουμε λάβαρο στην πρόταση που θα έρθει. Δεν βλέπω πουθενά μια προσπάθεια ενοποίησης της πόλης. Ο Ασπρόπολης έχει το κέντρο, την Κοριτσά, σαν μεγάλα οικιστικά συγκροτήματα και γύρω στους 17 οικισμούς. Βάζοντας χρήσεις ενδιάμεσα, όχι μόνο ενοποίηση δεν προκαλούμε ώστε να λειτουργούμε σαν μία και ενιαία πόλη, απέναντίας είναι σαν να λέμε ότι γινόμαστε αύριο 8 πόλεις. Άρα μια κατεύθυνση ξεκάθαρη είναι πώς θα ενωθούμε με την Κοριτσά και την παραλία και τη Φούσα, λέω τους οικισμούς που είναι οι άμεσα γνιαζόμενοι. Με ποιο τρόπο θα γίνουμε ενιαία πόλη. Εκεί πρέπει να δούμε να μην μπαίνουν αντίθετες χρήσεις τουλάχιστον μεταξύ τους. Το κυκλοφοριακό, είπαμε την πρότασή μας, αναφέρατε ότι θα ακολουθήσει μια μελέτη η οποία πρέπει να λειτουργήσει παράλληλα με αυτήν. Όπως επίσης δεν είναι δυνατό να πάει η πρόταση χωρίς να βλέπουμε τη συνοδή περιβαλλοντική μελέτη. Αυτά που προτείνουν, τι έστω σε επίπεδο έκθεσης αναφέρουν ότι θα επιφέρουν στην πόλη. Αυτό πρέπει να γίνει απαιτητό προς διαβούλευση εδώ πέρα, πριν τη τελική απόφαση. Με λίγα λόγια και κλείνοντας, δεν θέλω να σας κουράσω, εγώ προσωπικά δεν πήρα απάντηση από τη Δημοτική Αρχή της πόλης μας για το τι πόλη θέλει αύριο και πώς θα την επιβάλλει μέσα από αυτό το εργαλείο που ξεκαθαρίζω ότι θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμο και ευαγγέλιο αν λειτουργήσει ορθώς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μιλωνά. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Να παρεμβαίνω στον καθένα γιατί μετά μπορεί να ξεχάσω ορισμένα πράγματα. Εάν δεν καταλάβατε ποια είναι η θέση της Δημοτικής Αρχής, εντάξει, έχετε το κάθε δικαίωμα. Από εκεί και πέρα οι προτάσεις μας ήταν ξεκάθαρες. Τώρα εγώ δεν καταλαβαίνω το εξής, μιλάτε για ενοποίηση των πόλεων. Μεταξύ των οικισμών θέλω να μας πείτε ποια είναι η πρόταση δικιά σας. Ποια είναι η πρόταση δικιά σας. Να γίνει οικιστική περιοχή, να γίνει κάποιος θύλακας για να ενοποιηθούν οι χώροι, η Κοριτσά, τα νεόκτιστα, το κέντρο, η παραλία, η νέα ζωή και αν είναι οι Τρυπαλεπούς και αν είναι εφικτό να γίνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, άμα είναι εφικτό να γίνει κάτι τέτοιο. Εμείς μιλήσαμε ότι οι οικισμοί αυτοί πρέπει να τους θωρακίσουμε, θα πρέπει να μην υπάρχουν γύρω-γύρω σε αρκετά μεγάλη ακτίνα καμία άλλη λειτουργία. Αλλά πραγματικά θέλω να ακούσω, γιατί εντάξει δεν είμαι και τεχνικός και θέλω τη δικιά σας άποψη. Πώς θα γίνει αυτή η συνένωση των οικισμών. Ωραίο άμα ακούγεται. Πώς θα γίνει όμως.
ωραίο μου ακούγεται εμένα. Και κάτι άλλο, ας πούμε, εγώ δεν σας ζητάω να συνδιοικήσουμε, άμα θέλετε, άμα δεν θέλετε, θεωρώ δημοκρατικό, και εσείς καλά το γνωρίζετε ότι ήμουνα δημοκρατικότατος πάντα, πάντα, απέναντι σε ομοειδεάτες, αντιπάλους και οτιδήποτε, αντιπάλους εντός εισαγωγικών πολιτικά. Λοιπόν, θεωρώ ότι ίσως αυτό το πρόβλημα, όπως είπε η κυρία Μαυρίδου, θα πρέπει να το αποφασίσουμε όλοι μαζί. Εάν δεν θέλετε, πραγματικά θα την πάρουμε εμείς την ευθύνη. Και για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, οτιδήποτε γίνει, είτε κάνετε προτάσεις είτε δεν κάνετε, πάλι εμείς θα έχουμε την ευθύνη για αυτά τα πράγματα. Ξέρουμε πολύ καλά που βρισκόμαστε. Πάρα πολύ καλά που βρισκόμαστε. Να είστε σίγουρος γι' αυτό. Απλά σας λέω το εξής, ότι περίμενα πραγματικά, γιατί μου είπατε ότι μιλάτε σαν πολιτικό πρόσωπο και καλά κάνετε. Και δεν λέτε, σαν Σύλλογος Μηχανικών, επειδή διάβασα τις προτάσεις σας, ποιες είναι οι προτάσεις? Σαν Σύλλογος Μηχανικών, εγώ θέλετε να σας διαβάσω μία-μία. Ποιες είναι οι προτάσεις του Συλλόγου Μηχανικών? Λέει ο Σύλλογος Μηχανικών ότι θεωρούμε ότι στο τάδε σχέδιο δεν πρέπει να υπάρχει αυτό. Στο τάδε σχέδιο δεν πρέπει να υπάρχει αυτό. Στο τάδε σχέδιο πρέπει να υπάρχει αυτό. Εγώ προσωπικά περίμενα από το καθήλυνα αρμόδιο συλλογικό όργανο, όπως περίμενα και τους είπα ξεκάθαρα στους αγρότες. Είναι ανευθυνότητα. Δηλαδή είναι ανευθυνότητα η πολιτική μηχανική της πόλης να μας προτείνουν. Δεν είναι στο πόδι αυτά. Κύριε Μιλωνά, μια πρόταση και σε 10 μέρες θα κάνουμε αυτό που θέλει. Όχι. Ο κύριος Μιλωνάς σας είπε το εξής. Κατευθύνσεις μπορείτε να δώσετε. Εντάξει, αφού νομίζετε ότι δώσατε, υπάρχει ευτυχώς και μας βλέπει και ο λαός του Ασπροπύργου ή μας ακούει απ' έξω. Αφού νομίζετε ότι δώσατε, καλώς. Και αφού δεν δώσαμε εμείς, είτε ο κύριος Μιλωνάς, είτε εγώ, τότε εντάξει, ας μας κρίνει ο καθένας. Αφού θέλετε, εμείς ξεκάθαρα σας είπαμε ότι θεωρούμε ότι κανένα από τα τρία σχέδια και τις παρατηρήσεις μας σαν διοίκηση, να είστε σίγουρος ότι και αυτές θα τις κάνουμε. Ήδη σας είπα, πέστε και εσείς τις δικές σας. Εμείς τις λέμε. Εγώ σας είπα, είδα περιοχή και σας το λέω, περιοχή η οποία δεν έπρεπε να ήταν αγροτική. Και είναι πολύ κακός, θα το προτείνω και το προτείνω και εδώ. Σας είπα κάτι, ότι υπάρχουνε στο σχεδιασμό, πρέπει να προστατευτούμε, είπαμε να φτιάξουμε ένα σχέδιο πρώτα απ' όλα ανθρωποκεντρικό και μετά να προασπίσουμε και τις επιχειρήσεις. Και κάτι άλλο, ας πούμε, τα παράθυρα, κύριε Μιλωνά, τα παράθυρα στο νόμο είναι ζήτημα δικό μας και των εντολοδόχων, που είπε ο κύριος, και των εντολέων και της διοίκησης. Στο τέλος. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Να είστε, κοιτάξτε, σας επαναλαμβάνω, εδώ πρέπει να σταματήσουν ορισμένα πράγματα. Πρέπει να σταματήσουν, ας πούμε, ότι αυτό που υπήρχε παλιά και που έχουμε συναντήσει εμείς, αποθηκευτικοί χώροι στην αγροτική περιοχή που δεν θα είναι αγροτικές αποθήκες, αποθηκευτικοί χώροι που μετατρέπονται σε βιομηχανικές αποθήκες, αγροτοβιομηχανικές αποθήκες, τα γνωρίζουμε αυτά. Πρέπει να τα σταματήσουμε. Για μένα σταματάει μόνο με το σχέδιο. Εάν εσείς θεωρείτε ότι δεν σταματάει με σχεδιασμό και πειθαρχικά άσκηση του σχεδίου, εμείς είμαστε διατεθειμένοι, κύριε Μιλωνά. Βεβαίως και θα την κάνω. Να είστε σίγουρος ότι θα την κάνω. Όχι. Βεβαίως μπορούμε να την κάνουμε. Το θέμα είναι άλλο. Μην παρουσιάσουμε ότι άμα έρθει το σχέδιο θα γίνει αυτό. Βρε, σχέδιο πρέπει να έχουμε, δεν πρέπει? Έχουμε σχέδιο. Πρέπει... Να μην έχουμε άλλο. Α, έτσι, μπράβο. Πέστε μας τι πρέπει να έχουμε. Μια χαρά. Τι ξεκαθαρίσατε? Την
είναι υπέρ του στόχου σου, αλλά μην το παρουσιάζουμε ότι με αυτό θα λυθούν τα παράθυρα. Δεν λύνονται. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Εγώ σας επαναλαμβάνω, εγώ έχω την άποψη και κακώς... Κακώς δεν μιλάτε κι εσείς στο μικρόφωνο. Όχι, θέλετε να τα... Δεν λέω. Καλύτερα να έχουμε ανοιχτά μικρόφωνα. Εγώ έχω την εντύπωση ότι είναι στο χέρι μας να σταματήσουν αφού μπει ένα σχεδιασμός. Να μεταφέρουμε, εάν μπει ο σχεδιασμός, ότι δεν δεχόμαστε τίποτα άλλο. Να μεταφέρουμε εκεί που πρέπει να μεταφέρουμε και να δεσμευτούμε εμείς απέναντι στις νεότερες γενιές ότι θα το τηρήσουμε. Εμείς ότι θα το τηρήσουμε. Ευθύνες έχουμε όλοι μας. Άλλος λιγότερες, άλλος περισσότερες. Ή προχωράμε, κάποτε σε αυτή την αίθουσα εδώ είχε προτείνει ο Γιώργος Ολιάκος να γίνει αναστολή αδειών για να δούμε τι γίνεται στην αχαρακτήριστη. Μπορεί να το θυμάστε, μπορεί να είστε μικρός τότε σε ηλικία μικρός, έτσι, και να μην το θυμάστε. Μόνο καρέκλες που δεν μας πέταξαν εδώ πέρα. Μόνο καρέκλες. Καρέκλες μας πετάγανε. Λοιπόν, για να μην γίνει αναστολή, εμείς την απόφαση την πήραμε. Εμείς το είπαμε να γίνει αναστολή. Μόνο καρέκλες διέκοψαν το συμβούλιο, έγινε της κακομοίρας. Οι παλιότεροι, όποιοι είναι παλιότεροι, ίσως θα θυμούνται. Ποιο κύριε... Εγώ είμαι εκτός διοίκησης 20 χρόνια. Όχι, δεν έγινε τότε η αναστολή. Δεν έγινε τότε. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Αυτός που βλέπετε έχει το θάρρος να κάνει αυτοκριτική. Αυτός που βλέπετε έχει το θάρρος να κάνει αυτοκριτική και θα την κάνει πάντα. Για να το λέω, πάει να πει ότι αποδέχομαι ότι ήταν λάθος μας, κύριε Μουζάκα. Για να το λέω, πάει να πει ότι το αποδέχομαι. Δεν καταλάβατε. Τώρα δεν τις φοβάμαι. Γιατί τώρα δεν τις φοβάμαι τις καρέκλες, κύριε Μουζάκα. Γι' αυτό σας λέω εγώ ότι θα μπορούσα άνετα να πω ότι προτιμώ αυτό ή ετούτο ή εκείνο. Απλά σας λέω ότι εδώ πρέπει ορισμένα πράγματα να γίνουν. Εάν δεν θέλετε να κάνετε κάποια πρόταση, αφήστε το. Ο κύριος Τσοκάνης είπε ότι έχει πρόταση. Θα την ακούσουμε και από εκεί και πέρα, αν μπορεί, παράδειγμα, να ψηφίσουμε την πρόταση που είχε ο κύριος Τσοκάνης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Τσοκάνη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας άκουσα όλους με μεγάλη προσοχή. Παρόλο που είναι λίγο αργά, δεν πτωούμαστε όμως, γιατί νομίζω ότι αφορά ένα πρόβλημα. Θα μου επιτρέψετε με μεγάλη προσοχή, δεν διακόψα κανέναν, μη με διακόψετε. Αν θέλει ο καθένας μπορεί να τοποθετηθεί. Σας άκουσα με μεγάλη προσοχή και επανέρχομαι πάλι. Προσπαθείτε τέχνος να πετάξετε τον μπαλάκι στον κόσμο. Και θα μου επιτρέψετε, κύριε Μιλωνά, τουλάχιστον από εσάς, και μιλάω προσωπικά, δεν το περίμενα. Δηλαδή, είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Αυτοί που διοικούσαν τόσα χρόνια στην κυβέρνηση, αυτοί που διοικούσαν τόσα χρόνια στο Δήμο και ευθύνονται για την κατάσταση που ζούμε σήμερα εμείς και τα παιδιά μας, έχουν την ίδια ευθύνη με εμάς. Με τον Κυριάννη που έχει το σπίτι απάνω, με τον κύριο Γιώργο, με τον Τάσο, με την Ελένη, με τον Ιβάν, έχουν την ίδια ευθύνη. Και μάλιστα μπήκατε και στο ρητορικό ερώτημα να συμψηφίσετε τις δύο παρανομίες. Ο Έλληνας Πόντιος που ήρθε παλινοστούντας από την πρώην Σοβιετική Ένωση, που του έταξαν ότι θα έρθει και θα πάρει δωρεάν σπίτι, και τον πέταξαν ουσιαστικά με ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων στον Ασπρόπυργο, σε εκτός σχεδίου περιοχή, να πληρώνει τι, πρόστιμα του ΙΚΑ, πρόστιμα πολεοδομία, ένφια τακτοποιήσεις, να τον βάλουμε στην ίδια ζυγαριά με τον παράνομο σκαραπατζή που αγόρασε ή που νοικιάζει στην αγροτική περιοχή. Και είναι και οι δύο παράνομοι. Άρα, άμα θέλετε, μας προτείνατε ως διοίκηση, γιατί αυτό είπατε, να εφαρμόσουμε τον νόμο και στους μεν και στους δε. Σοβαρά μιλάτε. Από ποιους εκλεγήκατε εσείς, από τους γεωμήχανους και τους καραπατζίδες ή από τους συντοπίτες μας? Εδώ είναι η Ρόδος, εδώ είναι και το πείδημα. Να πάρετε θέση με ποιους είσαστε. Δεν μπορεί να παίζετε και να λέτε όλοι μαζί. Ή είμαστε με τους γεωμήχανους και τους καραπατζίδες ή είμαστε με τους κατοίκους. Δεν μπορεί να τα έχουμε όλα.
Δεν γίνεται να τα έχουμε όλα. Τι να κάνουμε σε αυτή τη ζωή? Δεν θέλετε όμως να πάρετε θέση και θα μου επιτρέψετε, κύριε Δήμαρχε. Σας άκουσα με μεγάλη προσοχή. Μέχρι τώρα ένα σχέδιο να μας βγάλετε και να μας πείτε ότι εδώ θέλουμε να γίνει οικιστική περιοχή, εδώ θέλουμε ο δρόμος να μεγαλώσει. Απλά πράγματα, να τα καταλαβαίνει και ο κόσμος. Εδώ θέλουμε να μπει αγροτικό, εδώ θέλουμε βιομηχανικό. Δεν φέρατε ένα γενικό ευχολόγιο το οποίο ενδεχομένως πολύ να συμφωνήσουμε κιόλας. Πολύ όμορφα γραμμένο. Δεν θα διαφωνήσουμε. Η πραγματικότητα όμως δεν είναι αυτή. Δεν ευθυνόμαστε όλοι για την κατάσταση που είναι σήμερα. Που κάθε επιχείρηση, κάθε Κυριακή παίρνουν και δύο και τρεις φωτιές. Που καίγεται ο τόπος, που γεμίζουμε από καρκίνο, που είναι η χωματερή της φυλής εκεί και μας πεθαίνει, που είναι όλες οι παράνομες δραστηριότητες. Σήμερα κατήγγειλε άλλη μία η κυρία Μαυρίδου. Και δεν είναι η μόνη. Ευθυνόμαστε όλοι, σοβαρά. Να τα βάλουμε όλα στην ίδια ζυγαριά. Ευθύνεται και ο Πόντιος στην Τρύπα Αλεπού που δεν μπορεί να συνδέσει την αποχέτευσή του με το δίκτυο. Γιατί ναι, σου λέει είσαι εκτός σχεδίου. Δεν έχεις άδεια. Δεν σου δίνει το δικαίωμα η ΕΙΔΑΠ να συνδέσει την αποχέτευσή σου. Θα περιμέναμε, θα μου επιτρέψετε, οι πολίτες της πόλης και οι δημότες, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να φέρει η κυβέρνηση και εσείς, γιατί είσαστε συνυπεύθυνοι. Εγώ από τα συμφραζόμενά σας προσπαθώ να καταλάβω εάν γνωρίζετε για τις προτάσεις. Ζητάγατε από εμάς τόσο καιρό και λέτε πού είναι οι προτάσεις σας. Μα θα σας φέρουμε προτάσεις όταν υπάρχουν τα τρία σχέδια κατατεθειμένα. Σας φέρουμε προτάσεις πιο νωρίς, διοικούμε εμείς. Δώστε μας το κλειδί και το παίρνουμε εμείς το κλειδί. Δεν έχουμε πρόβλημα να διοικήσουμε. Όχι όμως όταν θα διοικήσουμε εμείς, θα σας πούμε φέρτε τις προτάσεις σας. Εμείς καταθέτουμε την πρόταση εδώ, συμφωνείτε, διαφωνείτε. Αυτή είναι η πρότασή μας. Όποιος θέλει, την ψηφίζει. Εσείς προσπαθείτε να τα έχετε με όλους καλά. Δεν γίνεται. Και όταν πατάτε σε δύο βάρκες, να έχετε υπόψη σας, κάποια στιγμή θα πέσετε στο νερό. Και το νερό δεν θα είναι οι καρέκλες αυτή τη φορά. Θα είναι ο κόσμος που θα δηλώνει έξω για τη ζωή του. Γιατί πλέον δεν υπάρχει περίπτωση να μου πείτε ούτε ένας και να με κοιτάζετε στα μάτια εάν υπάρχει δυνατότητα να έρθει μία βιομηχανία στον Ασπρόπυργο ακόμα. Όλο αυτό το σχεδιασμό, τον οδικό που μας περιγράψατε πολύ σωστά, κύριε Μιλωνά, ναι, πρέπει να γίνει με την υπάρχουσα κατάσταση. Αντιλαμβάνεστε, αν έρθει έστω και μία αποδείξη, αν έρθουν αυτά τα 500 επιχειρήσεις που θα έρθουν από το Βοτανικό με τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά. Τι μέτρα θα λάβετε με αυτά τα δεδομένα που σχεδιάσατε σήμερα για την υπάρχουσα κατάσταση? Πιστεύετε ότι θα καλύψουμε και τις μεταφορικές τις 500 που θα έρθουν? Επομένως, τι σχεδιασμό κάνουμε? Με ποια προοπτική μας λέτε ότι πρέπει να σχεδιάσουμε? Μας λέτε ότι πρέπει να σχεδιάσουμε. Γιατί δεν μας είπατε πρώτα και κύρια να σχεδιάσουμε τόσα χρόνια? Ένταξη εδώ και τώρα με ένα νόμο, με μια υπογραφή στο σχέδιο πόλεως όλων των εκτός σχεδίων οικιστικών περιοχών. Με μια υπογραφή. Όπως μας έφεραν, αν θυμάστε πολύ καλά, την ένταξη στη βιομηχανική ζώνη με μια υπογραφή. Υπουργική απόφαση ήταν. Ούτε καν μας ρώτησαν. Γιατί δεν θέλουν. Δεν είναι η προοπτική τους ο Ασπρόπυργος να είναι κατοικήσιμος? Και μην τρέφετε καμία ψευδέστηση και απευθύνομαι σε όλους τους ασπροπυριώτες που έχουν από μικρή ως μεγάλη κτηματική περιουσία. Μην τρέφετε καμία ψευδέστηση ότι θα πάρει αξία γης η αξία γης σας. Αυτό είναι ψευδέστηση τελείως. Αυξάνουν την προσφορά για να μειωθεί η ζήτηση, γιατί δεν ήθελαν τα μεγάλα φανς να πληρώνουν 180 και 200 χιλιάρικα το στρέμμα. Θέλουν να πληρώσουν 20 και 30 να τα πάρουν για ένα κομμάτι ψωμί. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό θα εφαρμόσουν. Όλα τα υπόλοιπα που λέτε, τα λέτε για να τα συζητάμε και να καλύπτουμε τα αυτιά μας και να πούμε στον κόσμο. Θα αντιδράσουμε σε αυτή την τοποθέτηση? Θα αντιδράσουμε σε αυτή την πολιτική της κυβέρνησης? Ναι ή όχι? Ποια είναι η θέση σας? Να πάμε να φτιάξουμε, λέτε, ένα σχέδιο πολύ όμορφα, το οποίο να συνδέει, θα μου επιτρέψετε. Το έχετε διαβάσει καθόλου αυτό που μας έφερε ο κύριος Σαμαράς και όλοι οι υπόλοιποι? Τι λέει μέσα? Απλά πράγματα. Η νομοθεσία στο ΦΕΚ 200 που αναφέρατε πριν, κύριε Δήμαρχε. Κάθετος ΔΕΛΤΑ, κάθετος 2004. Στην παραναφέρεται πως με στόχο την ικανοποίηση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης, το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής κτλ. Κτλ. Θα πρέπει να υπάρχει εφαρμογή του προτύπου της συμπαγής πόλης. Αυτοί το λένε, ότι εφαρμόζουν τη συμπαγή πόλη. Πού την είδατε εσείς τα τρία σχέδια τη συμπαγή πόλη? Ενώνουν πουθενά? Και ποια είναι η συμπαγή πόλη? Να βάζουν δίπλα από την Τρύπα Αλεπού ζώνη χονδρεμπορίου ή βιομηχανική στην Κοριτσά? Δίπλα. Αυτή είναι η προστασία στους κατοίκους που το λέτε κιόλας και το υπερηφανεύεστε. Εμείς θα προστατεύσουμε τις οικιστικές περιοχές. Πώς θα προστατεύσετε? Καταρχάς δεν έχετε την αρμοδιότητα. Όχι εσείς, σαν Δήμος δεν έχουμε τη δυνατότητα. Σήμερα που μιλάμε καίγεται ο Ασπρόπυργος. Μπορούμε να παρέμβουμε, ναι ή όχι? Όχι είναι η απάντηση.
Πώς μπορούμε να παρέμβουμε? Να πάρουμε τα πόδια μας και να πάμε στο Υπουργείο. Να καλέσουμε όπως καλούσατε τόσο καιρό στις εκλογές. Έλα να με ψηφίσεις, να τους καλέσουμε όλους τους ασπροπριώτες, να τους βγάλουμε στη φόρα το τι μας περιμένει και στην τελική θέλετε δημοκρατία. Έχετε τα κότσια. Κάντε δημοψήφισμα αύριο το πρωί. Αφού πρώτα τους ενημερώσουμε, να τους καλέσουμε σε δημοψήφισμα τους ασπροπριώτες. Να δούμε πόσοι θα έρθουν να ψηφίσουν να γίνουν βιομηχανικές περιοχές και ζώνη χονδρεμπορίου και πόσοι θα έρθουν να πούνε εδώ και τώρα στο σχέδιο πόλεως στα σπίτια μας. Για να γλιτώσουν την ομοιρία που τους είχαν τόσα χρόνια κάποιοι. Κάποιοι που διοικούσαν και στη διοίκηση εδώ και στην κεντρική εξουσία. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Πλήρωσε μαύρα για να πάρεις, δεν τα ξέρατε. Μαύρα για να πάρεις το ρεύμα. Γιατί να πληρώσει μαύρα? Ο εργοστασιάρχης δεν πληρώνει όμως μαύρα. Το βάζει νόμιμα. Εσείς όμως θέλετε να τους βάλετε στην ίδια σειρά. Στο ίδιο τσουβάλι. Και πάμε τώρα στο διατάφτα. Για να τελειώνουμε, να μην σας κουράζω. Εμείς θα σας καταθέσουμε συγκεκριμένη πρόταση για το πώς πρέπει να είναι ο ασπρόπυρος τα επόμενα χρόνια. Και τα επόμενα χρόνια δεν μπορεί να είναι με το τρένο να περνάει από κάτω. Θα γυρίσετε μετά και θα πείτε υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ναι, αλλά έχετε αποδεχτεί το τρένο να έρθει. Δεν μπορεί, δεν συνάδει το ένα με το άλλο. Όποιος ψηφίσει ένα από τα τρία προγράμματα, και δεν το λέμε αυτό απειλητικά, ένα από τα τρία σχέδια, ουσιαστικά ψηφίζει και το να κεγόμαστε καθημερινά. Ποιος επέβαλε τόσα χρόνια περιβαλλοντολογικές μελέτες χιλιάδες? Ποιος επέβαλε να λειτουργούν οι επιχειρήσεις σωστά? Ποιος? Η περιφέρεια? Απούσα. Το κράτος? Απών. Ο Δήμος έχει τη δύναμη? Όχι, δεν έχει τη δυνατότητα. Πόσους υπαλλήλους έχουμε? Σ' αφήνει να μπει μέσα, αντιδήμαρχε? Όχι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θέλετε να την αντιμετωπίσετε, αλλά θέλετε να πουλάμε τρέλα και να λέμε θα φτιάξουμε τον ασπρόβλο. Πώς θα το φτιάξουμε τον ασπρόβλο? Και τελειώνοντας, στόχο το συγκεκριμένο τοπικό πολεοδομικό σχέδιο που μας φέρνουν είναι μόνο τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων. Τίποτα άλλο. Η καταστροφή της ποιότητας της ζωής μας μας ζητάνε ουσιαστικά να μεταναστεύσουμε. Εμείς ως παράταξη να έχετε υπόψη σας ότι τέτοια πράγματα όχι δεν τα δεχόμαστε. Το είπαμε και πάνω. Είναι αιτία πολέμου. Δεν θα αφήσουμε άνθρωπο να μην τον ενημερώσουμε για το τι θέλετε, εάν συμφωνείτε, γιατί μέχρι τώρα δεν σας είδα να συμφωνήσετε ούτε στο πρώτο, ούτε στο δεύτερο, ούτε στο τρίτο. Κάνετε, λέτε, ένα συγκερασμό όλων, αλλά ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι συγκεκριμένα, να μας πείτε, είναι αυτές οι 10 σελίδες. Να καταλάβουμε και εμείς, να καταλάβει και ο Σπεμπεριώτης, τι θέλετε να κάνουμε. Εκτός εάν σκέφτεστε στο μυαλό σας ότι καταθέστε στις προτάσεις και μετά θα πάμε να καταθέσουμε πρόταση. Άρα δεν έχετε σήμερα που μιλάμε. Πρόταση. Δεν είναι άσχημο να μην έχετε και να συνδιαμορφώσετε με τους κατοίκους, με τους βιομηχανούς, με το Σύλλογο Βιομηχάνων, με όποιους θέλετε. Εμείς έχουμε πρόταση, η οποία είναι υπέρ των κατοίκων, είναι υπέρ των ανθρώπων που εδώ πασχίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ να βγάλουν το μεροκάματο και καθημερινά έχουμε τους καρκίνους, δεν έχουμε σύνδεση με το κέντρο, δεν υπάρχει δρόμος που να δεν υπάρχει δρόμος και διανοείστε να έρθει μία επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Δηλαδή για το Θεό. Και θεωρείτε ότι θα βάλετε τάξη με αυτό εδώ το παρανάλωμα του πυρός που μας φέρνετε? Που βάζουν στο λαιμό Λουζιτάνιας κάτω. Βάζουν στο λαιμό Λουζιτάνιας ζώνη χονδρεμπορίου. Δηλαδή να νομιμοποιήσουμε ό,τι υπάρχει εκεί κάτω παράνομο. Και ναι, εάν είναι παράνομος να πάμε και να τον κλείσουμε. Δεν κατάλαβα. Δεν κατά ποιο είναι το πρόβλημά μας. Θα χάσει ο επιχειρηματίας την ανάπτυξη. Χάνουμε τη ζωή μας. Το έχετε καταλάβει? Χάνουμε τη ζωή μας. Εάν για σας οι επιχειρηματίες και το κέρδος τους είναι παραπάνω από τις ζωές των κατοίκων, εμάς δεν είναι, κύριοι. Και θα πρέπει να πάρετε θέση και εσείς τι θέλετε να κάνετε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συνάδελφο τον κύριο Τσοκάνη. Ο κύριος Πετρουκάκης. Κύριε Πετρουκάκη, να έχετε το λόγο. Συγγνώμη, κύριε Πετρουκάκη. Ζήτησε κάποιος άλλος το λόγο? Ο κύριος Μουζάκας και ο κύριος Κονάξης. Κύριε Πετρουκάκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Δυστυχώς, Δήμαρχε, δεν έχουμε, ή ευτυχώς, δεν έχουμε όλη ευθύνη, όπως είπατε πιο πριν. Δεν έχουμε άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, αλλά δεν έχουμε όλη ευθύνη. Δεύτερον, με πρόλαβε και ο κύριος Μιλουνάς, ο Αλέκος, και ο κύριος Τσοκάνης. Αν αύριο το πρωί, λοιπόν, αλλάξει το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο και έρθω εγώ, ο Νίκος Πετρουγάκης, και αγοράσω 150 στρέμματα στην αγροτική γη, πάλι το ίδιο θα γίνει. Με προλάβανε, τα είπανε πιο πριν. Το ίδιο θα γίνει, γιατί θα τα αγοράσω και πιο φθηνά και εις βάρος των άλλων που θα πάνε να αγοράσουν με το νέο πολεοδομικό σχέδιο με πολύ μεγαλύτερες τιμές. Δεν σταματάει κάποιος κάποιον από το να κάνει το ίδιο. Αν κάνουμε όμως το ίδιο, αν όπως λέτε λοιπόν το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο μπορεί να περιορίσει αυτό, όπως είπε και ο κύριος Μιλωνάς και ο κύριος Τσοκάνης, μπορούμε να το κάνουμε και τώρα.
αν κάποιος λειτουργεί παράνομα σε αγροτική περιοχή και οι υποθήκες, όπως είπατε, ήταν γεωργικές και αγροτικές, μπορούμε να του πούμε, κύριε, μπορείς να φύγεις από εδώ και να πάνε νοικιάσεις μια άλλη αποθήκη ή να πάνε να αγοράσεις μια άλλη έκταση σε χοντρεμπορίου ζώνη ή βιομηχανική περιοχή, να κάνεις εκεί τη δραστηριότητα που προβλέπεται και επιτρέπεται. Και τέλος, είπατε ότι όποιος θέλει μπορεί αύριο να πάρει τις προτάσεις όλων των φορέων και των συλλόγων. Καλό θα είναι να μας δώσετε και τη δική σας πρόταση γραπτός, γιατί δεν μπορεί να λέτε ότι θα πάρουμε όλες τις προτάσεις των φορέων και των συλλόγων και να μην έχετε τη δική σας μαζί, να μελετήσουμε και τη δική σας. Να έχουμε μια γενική εικόνα όλων των προτάσεων, να δούμε κι εσείς τι θέλετε και πού πάει όλο αυτό το έργο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα σας ξανανοχλήσω άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον γραμματέα, τον κύριο Πετρουγκάκη. Κύριε Μουζάκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ κύριε Κοναξή, για την παραχώρηση. Κύριε Αντιδήμαρχε, νομίζω ότι προβήκατε σε δύο ατοπήματα. Προσπαθήσατε να συγκρίνετε τους παππούδες μας με την δημιουργία του Ασπρό, με τις επιχειρήσεις που γίνονται σήμερα στον Ασπρόπυργο. Δεν νομίζω ότι εμείς έχουμε καμία τέτοια δυναμική να συγκριθούμε με τους προγόνους. Και το γνωρίζετε καλά. Δεύτερον, μιλήσατε και είπατε ότι από το 12 που είστε εδώ και είστε αρκετά παλιός, παλαιότερος ημών, 14, συγγνώμη, εγώ το διάβασα λάθος. Το 14 λοιπόν είναι η πρώτη φορά που γίνεται σοβαρά μια συζήτηση για αυτό το πράγμα. Πριν το 14 λοιπόν έχουν υπαρθεί σοβαρότερες αποφάσεις εδώ. Και κάποιοι που σήμερα είναι εδώ είχαν αποφασίσει για τη μετατροπή και τη μεταβολή των ορίων του Δήμου Ασπροπύργου. Το γνωρίζετε αυτό. Εσείς ήσασταν Δημοτικός Σύμβουλος, εγώ τα παρακολουθούσα πιο νωρίς απ' έξω. Αποτέλεσμα, τροποποίηση, φόρτιση στους ιδιοκτήτες, απώλεια εσόδων από μια τεράστια έκταση. Ξέρετε για ποιο λόγο? Γιατί ούτε τότε είχαν το θάρρος να πούνε ότι ο βιολογικός ανοίγει στον Ασπρόπυργο. Γι' αυτό το γνωρίζετε. Αν δεν το γνωρίζετε, δεν άρεσε να σας ενημερώσω, να σας δώσω και τα σχέδια. Εδώ. Ήταν δημοτικός σύμβουλος ο κύριος Ηλίας τότε. Βεβαίως. Και χαίρονται κιόλας. Ήταν και αντιδήμαρχος και χαίρεται που αλλάξαμε τα όρια του Ασπροπύργου και τα δώσαμε στην Ελευσίνα. Εμείς πήραμε. Από πάνω από τα σφαγεία. 50 ψήφους. Αυτή ήταν η ιστορία όλη, κύριε Μιλωνά. Λάθος σύγκριση λοιπόν κάνετε. Βάλατε λοιπόν ιδιοκτήτες, μεταφέροντας τα όρια αυτά, οι διοκτήτες του Ασπροπύργου να ανήκουν τώρα στην Ελευσίνα και να πολεοδομείται και να είναι χρεωμένοι. Όπως το ίδιο γίνεται και στις προτάσεις αυτές. Υπάρχουν περιοχές που μπαίνουν στη ζώνη χοντρεμπορίου υπό πολεοδόμηση. Εσείς γνωρίζετε τι σημαίνει αυτό. Το γνωρίζει ο λαός. Δηλαδή οι εταιρείες οι μεγάλες φτιαχτήκανε και εσείς ο μικροϊδιοκτήτης που έχετε ένα κίνητο εκεί θα σου κόψουμε το κεφάλι. Θα βγεις και χρεωμένος. Για ποιο λόγο? Είναι η συμμεταχείριση με την είσοδο στη ζώνη χοντρεμπορίου ενός άλλου συνδημότη μας χωρίς αυτές τις φορές. Το βλέπετε. Θα ολοκληρώσω και πέστε ό,τι θέλετε. Να ολοκληρώσω όμως. Αυτά λοιπόν θα έπρεπε να έχετε λάβει υπόψη σας. Όπως υπόψη σας θα έπρεπε να έχετε λάβει όλοι αυτοί που έρχονται εδώ και μας λένε ότι είμαστε η δυναμική της Ευρώπης και μπορεί να συμβαίνει αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό. Ο Ασπρόπυργος έχει τεράστια δυναμική. Εμείς λοιπόν μπορούμε να τους πούμε ότι εδώ για να πάρετε τη δυναμική αυτή πρέπει να αφήσετε αποτύπωμα. Ποιο είναι το αποτύπωμα? Την καλυτέρευση της ζωής των δημοτών. Γίνεται. Υπόθηκε αυτό από τους συζητητές στο πνευματικό κέντρο. Γελάγανε, αν τους χασκογελάγανε όλοι. Λιδωρούσαν τους ανθρώπους που μιλούσαν και αυτούς που είχαν διαφορετική άποψη και λέγανε εμείς τι κάνουμε, μόνο πολεοδομούμε. Πήραμε τη μελέτη να πολεοδομήσουμε. Είσαστε οι χειρότεροι. Μας το λέγανε ευθαρσώς. Είσαστε οι χειρότεροι. Είσαστε στην τραγικότερη κατάσταση. Εγώ δεν ζω εδώ. Αλλά θα σε πολεοδομήσω να κάνω εγώ την business. Ή κάποιοι άλλοι. Αν όχι αυτοί. Ή αυτοί να κάνουν αυτή τη δουλειά και να πληρωθούν. Έχετε πάει στην Ευρώπη πολλές φορές. Έχετε δει καμία περιοχή να πολεοδομείται χωρίς να έχουν χαραχθεί πρώτα δρόμοι? Ήταν απάντηση επιστήμονα να μας λέει ότι θα γίνει πρωτεύοντας δρόμος η Αγίων Αναργύρων. Και τι θα γίνει, θα λυθεί το πρόβλημα? Εμείς εδώ ως Δήμος έχουμε το σθένος να τους πούμε, ξέρετε κάτι, θέλετε να πολεοδομήσετε, μάλιστα. Θέλετε να κάνετε πράγματα σωστά, να τα κάνετε. Με τη βούληση και του Δήμου και των υπηρεσιών. Ανοίξτε τους δρόμους να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Να περπατήσει ο λαός, ο κόσμος. Πού θα πάει, πώς θα πάει στη δουλειά του.
600 στρέμματα τα οποία ανήκουν χωροταξικά σε εμάς, διοικητικά στη Φυλή, μεταφέρονται όλα τα πρακτορία. 600 στρέμματα. Εντάσσονται στη βιομηχανική τόσα στρέμματα. Παραδίδονται 300 με 350 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα κάθε χρόνο βιομηχανική ή βιοτεχνική χώρη ή λογίστη. 76.000 τετραγωνικά θα γίνει στην πρώην Χαλιβουργία. Από πού θα φύγουν όλοι αυτοί? Από πού? Εγώ πώς θα πάω στη δουλειά μου με το λεωφορείο? Εγώ που είμαι το μεροκάματο, πάω να πάρω 1.000 ευρώ και δουλεύω στην Αθήνα. Πώς θα πάω? Πρέπει να φύγω από τις 4 η ώρα. Έχουμε το στένος εμείς να πούμε, κύριε, θέλετε να απολογωμηθεί η περιοχή, η συγκεκριμένη, οι μία-δύο περιοχές? Όχι όλο ο ασφόρος με αυτόν τον τρόπο. Όχι όλα έτσι. Γιατί όσοι έχουμε περπατήσει στον ασφόρο και βάλουμε το χάρτη κάτω, καταλαβαίνουμε αμέσως με τη μία τι γίνεται. Όλοι μας εδώ μέσα, εδώ. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Θέλουμε λοιπόν κάποιες περιοχές που είναι αυτή τη στιγμή σε δύσκολη κατάσταση να τις βελτιώσουμε, να τις ανατρέψουμε, τη νέα ζωή, την περιοχή των νεοκτήστων, την περιοχή στο Συντριβάνι, βόρει, νότια, προς τα δηληστήρια. Μάλιστα, να το φτιάξουμε. Φτιάχτε διόδους, να φεύγει ο κόσμος. Πώς θα φύγει? Από πού θα φύγουνε? Πώς θα έρθουν αυτοί οι άνθρωποι να δουλέψουν εδώ για 8 εκατοστάρικα? Πώς θα έρθουν? Αν εμείς βάλουμε ένα χωράφι στη βιομηχανική, και η σύγκριση λαθασμένη ήταν η εξής. Ο Δήμαρχος, ξέρετε τι είπε, έχω 5 χωράφια. Εγώ δεν έχω κανένα όμως. Και εγώ στο σπίτι, είμαι εδώ. Εγώ δεν έχω κανένα στη βιομηχανική, ούτε στους πυλώνες, ούτε τίποτα. 5 είπε έχω στους πυλώνες. Αυτό είναι το μέτρο σύγκρισης. Έτσι μετράμε. Με το τι συμφέρον έχει ο καθένας. Αυτά που κάναμε παλιά, έλα εδώ να σου χαράξω στο χάρτη μια γωνία το χωράφι σου μέσα, το δικό σου έξω, δεν γουστάρω το μιλονά, έξω το δικό σου μέσα το μουζάκα. Αυτά θέλουμε να κάνουμε. Έτσι είναι η πρόοδος. Έτσι θα πάμε μπροστά. Έτσι θα θεωρηθούμε εμείς ευρωπαϊκή πόλη. Έτσι λοιπόν θα χτίσουμε το μέλλον των παιδιών μας. Με αυτά τα δεδομένα. Πάρτε λοιπόν την απόφαση, βρείτε το θάρρος και πείτε ότι για να γίνουν πράγματα εδώ στον Ασπρόπυργο πρέπει πρώτα να γίνουν κάποια άλλα. Και εμείς θα είμαστε μαζί σας, συνοδοιπόροι. Πέστε το. Να βελτιωθούν λοιπόν, να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής. Τι βελτίωση θα έχουν στα νεόκτιστα από αυτά που θα γίνουν εδώ τώρα όλα? Τι θα βελτιωθεί? Τι θα βελτιωθεί ο κάτοικος της παραλίας που έχει 70 χρόνια δώσει από τη ζωή του να κάνει ένα σπίτι? Τι θα βελτιωθεί να του περνάει μια ταλίκα μέσα? Χθες λοιπόν που εκκλησιαζόμασταν και θέλατε εσείς να ανοίξετε την Αγία Μαρίνη, είδατε ένα τεράστιο πράγμα εκεί και είχε κλείσει τους πάντες και δεν λογαριάζει και κανέναν. Δεν το είδατε? Γι' αυτό ποιος φταίει? Δεν φταίει ο Δήμος? Με ποιο δικαίωμα περνάει εκεί και δεν υπολογίζει κανέναν? Με ποιο δικαίωμα εκεί ήσασταν μπροστά, δεν το είδατε? Κύριε Ηλία, δεν το είδατε? Έχει βρεθεί κάποια υπηρεσία να του πει ότι έλα εδώ, εσύ που πας εδώ, απαγορεύεται. Απαγορεύεται να διέρθει εκεί. Και εσείς τι κάνετε? Να ανοίξετε δρόμους για να εξυπηρετήσετε τι? Ιδιοκτησίες, κύριε Ηλία. Αυτή είναι η φιλοσοφία σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συνάδελφο. Κύριε Κοναξή, έχετε το λόγο. Λοιπόν, δεν είχα σκοπό να ξαναμιλήσω, αλλά θα πω μόνο αυτό για να το ξεκαθαρίσουμε. Εγώ, θεωρώντας ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και θα πρέπει να βρούμε λύσεις και όχι να κατηγορούμε ένας τον άλλον, δεν αναφέρθηκα ούτε στο ότι για όλο αυτό το χάλι που υπάρχει νομοθετούν κάποιοι που οι περισσότεροι στη Βουλή, όπως ξέρετε, μέχρι πρότινος ήταν γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί. Και αυτό έχουμε αυτά που έχουμε καταντήσει με τη Βουλή. Και τώρα τελευταία λόγω γκλαμουριάς, να μου επιτραπεί η έφραση, κάτι άσκετοι ποδοσφαιριστές, καλλιτέχνες. Εντάξει, ο Χρήστος εξαιρείται, ο άνθρωπος είναι από τους λίγους που είναι και εργαζόμενοι πραγματικά. Λοιπόν, ό,τι προβάλλει τηλεόραση αυτοί βγαίνουν και αυτοί αποφασίζουν για μας. Εμείς πήγαμε και ακούσαμε κάποια πράγματα από ανθρώπους που τους έστειλαν άλλοι. Δεν τους μαζέψαμε εμείς, δεν τους φωνάξαμε εμείς, δεν τους καλέσαμε. Θέλω να τονίσω αυτό. Και ζητήσαμε λοιπόν να μας πούν τη γνώμη τους και εμείς να πούμε τη δική μας, να κάνουμε την πρότασή μας, την οποία πάλι οι άλλοι θα αποφασίσουν. Και έρχεται λοιπόν ένας δήμαρχος, ένας αρμόδιος αντιδήμαρχος, και λέει: ας πούμε όλη την άποψή μας. Δεν ξέρω αν συμβαίνει η πρώτη φορά ή η τελευταία. Πάντως είναι ιδιαίτερα δημοκρατικό. Για μένα. Που μπορεί να μην είμαι και τόσο. Εγώ έχω ξεκαθαρίσει εδώ και εντάξει, σε αυτό δικαιολογείται ο συνάδελφος. Το 2014-19 δεν ήσασταν εδώ πέρα. Όταν χρειάστηκε να φέρω αντίρρηση σε κάτι, όπως για παράδειγμα την επέκταση Πολιέκο, εσύ ήσουν δημοτικό σύμβουλο. Κοιτάω τον συνάδελφο του Τζοκάνη. Είπα όχι.
απέναντι στον Δήμαρχο. Και είναι κατηρημένο στα πρακτικά. Το αν λαμβάνετε υπόψη μου, επειδή με αναλαμβάνομαι, εγώ γι' αυτό μόνο ήθελα να πάρω το λόγο, αν λαμβάνομαι υπόψη μου από τον Δήμαρχο ή από τον αρμόδιο Δήμαρχο, φάνηκε αμέσως που στην Αγίων Αργύρων έχει βρει τρεις κάθετους από αλλού και τέσσερις προτάσεις ο κύριος Μιλωνάς με τον κύριο Δήμαρχο προφανώς και τους αρμόδιους τεχνικούς, έτσι δεν το έχω κάνει εγώ, προκειμένου να αποσυμφορηθεί αυτή η κατάσταση. Άρα, μάλλον οι δημοτικοί σύμβουλοι, ειδικά αυτοί που προερχόμαστε από την περιφέρεια και του κέντρου φυσικά, κάτι κάνουμε. Το ότι δεν επερώμαστε να βγω να πω ότι στο παραλιακό μέτωπο ετοιμάζουμε να κάνουμε. Επειδή τυχάναμε κι εγώ από εκεί, ήταν όχτιστα, είμαστε κάθε μέρα ο συνάδελφος ο Μάρκος μαζί με τη Μαρία ή όλοι οι άλλοι συνάδελφοι, γιατί πιάνει φωτιά να το επέρομαι. Και αν λέτε, γιατί το χτυπάτε πολλές φορές και το καταλαβαίνω για τις φωτογραφίες, τις βγάζω για να μην λέτε μετά ότι λόγω της φυσικής μου κατάστασης σωματότυπου δεν έχω καμία δουλειά να πηγαίνω. Ευτυχώς ήταν κι άλλοι στην ίδια φάση. Για να σας απαντήσω, γιατί την άλλη φορά δεν με αφήσατε να μιλήσω αυτό. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν να ξέρετε ότι όλοι οι συνάδελφοι εδώ είναι δεδομένο ότι έχουμε τον ίδιο σκοπό. Ένας είναι ο στόχος μας. Να γίνει κάτι καλό. Αυτή τη στιγμή πρέπει όλοι να συνοηθούμε μεταξύ μας. Να βάλουμε τάξη και μετά όλοι μαζί να επιβάλλουμε την τάξη. Γιατί η κυτροχία έρχεται στην Αγίων Αργύρων συνέχεια όταν την καλεί ο Σύλλογος Γονείων και Δαιμόνων, ο Σύλλογος Παραλίας, όποιος την καλεί τέλος πάντων, αλλά έρχεται για μια μέρα. Την άλλη μέρα πάλι τα λύκες περνάνε. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ. Για μια ώρα, δύο έρχονται. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να ξέρετε ότι εμένα, τουλάχιστον και όλοι οι συνάδελφοί με βέβαιος, έχουμε ένα στόχο. Να γίνει κάτι καλύτερο και φυσικά να το επιβάλλουμε μετά. Λοιπόν, το σχέδιο που θα προτείνουμε και είμαι βέβαιος ότι θα το συμπεριλάβουν υπόψη όλοι αυτό, θα το έχουμε όλοι μπροστά, έχει γνώμονα αυτό που από την αρχή τον άνθρωπο, τις οικιστικές ζώνες, σπίτια για να μείνουν αυτοί που θα έρθουν, ώστε να μην χρειάζεται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο και δρόμους. Ήδη γίνεται μια προσπάθεια για τους δρόμους και ελπίζω να αποσυμφορηθεί η Αγία των Αργύρων. Για το παραλιακό λόγο θα ξαναμιλήσω γιατί υπάρχει καλή πρόταση. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και να είστε σίγουροι ότι όλοι θα κάνουμε το καλύτερο για αυτήν εδώ την περιοχή και θα διορθώσουμε ό,τι κακό κείμενα και το οποίο ευθυνόμαι κι εγώ, έτσι. Σε ένα μέρος. Να είστε καλά. Στο μέρος που σας αναλογεί και εσάς, κύριε Γονάξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γονάξη. Κύριε Νερούτσο. Πρώτα απ' όλα, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι που ακούστηκε πριν και εντάξει, κακώς πήρα το λόγο χωρίς να μου το έχετε δέσει. Στη συγκέντρωση στο πνευματικό κέντρο, τελείως λάθος, δεν ξέρω πώς έχει φανεί στη κάμερα, άκουγα κάποιους ανθρώπους που την ώρα που μίλαγε ο βουλευτής, που λέγανε ότι εντάξει, άστο και έλεγα στον πρόεδρο ότι μη κάνεις κανένα λάθος και ακούς τον κόσμο, νομίζω ότι γνωριζόμαστε εδώ πέρα, με ξέρετε. Έτσι, δίπλα ήταν η κυρία Μαυράκη. Δεν ξέρω αν έχει φανεί έτσι. Καλό είναι που το είπατε, γιατί αν έχει φανεί έτσι, μου δίνετε και τη δυνατότητα να μιλήσω. Και μάλιστα και να πω και πάλι και δημόσια ότι τον τιμά το κύριο Τσοκάνη, που ήταν ο μοναδικός βουλευτής που ήταν εκείνη τη μέρα εκεί και τοποθετήθηκε και σήμερα ήταν πάλι εδώ να ακούσει τους προβληματισμούς όλων μας. Έτσι. Τώρα, πάμε σε κάτι που ακούστηκε ακόμα και από τον Δήμαρχο. Να κλείσουμε τις επιχειρήσεις αυτές τις παράνομες που έκανα μια ερώτηση πριν. Έτσι. Μπορούμε. Εγώ θυμάμαι τόσα χρόνια να γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για τα σκραπατζίδικα. Έτσι. Και τη θυμάται και ο κύριος Μελωνάς ως αντιδήμαρχος. Έτσι. Που πάντα αυτά τα παραθυράκια που λέγαμε πριν, μέχρι και σήμερα καταφέρνουν αυτά τα σκραπατζίδικα να είναι ανοιχτά. Χρόνια θυμάμαι να προσπαθούμε να κλείσουμε τις παράνομες δραστηριότητες. Ακόμα και στην περιφέρεια που βρέθηκα από άλλη θέση εκεί πέρα, θυμάμαι που πάτε πολλές φορές ερχόντουσαν καταγγελίες από δημότες, από συλλόγους, πολλές φορές μου είχε πάρει ο Μάρκος ο μάμας, με το περιβάλλον, τους πηγαίνανε, μου λέγανε πήγαμε, τώρα βγάλανε άλλη άδεια, τώρα λένε άλλο, αλλιώς είναι ονομασία, αλλιώς έγινε. Συνεχώς μια προσπάθεια να κλείσουν τα σκραπατζίδικα. Εδώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα ίδια σκραπατζίδικα εκεί είναι και φυτρώσανε κι άλλα. Πάλι προσπαθούμε να τα κλείσουμε, πάλι δεν γίνεται. Άρα θα συμφωνήσω και με τον κύριο Μιλωνά. Έτσι, όσο υπάρχουν τα παραθυράκια, γιατί τα παράνομα είναι και τα σκραπατζίδικα. Οι μελετητές είπαν ότι εμείς δεν δίνουμε άλλη χρήση για βιομηχανική. Πήξατε στη βιομηχανική. Έτσι, γιατί ακούστηκε πάλι από τον κύριο Τσοκάνη ότι και άλλες βιομηχανίες. Λοιπόν, οι μελετητές είπαν ότι δεν θα κάνουμε. Δεν έχουμε βγάλει για άλλα βιομηχανικά. Έτσι. Άρα, ούτε δεν τους νομιμοποιούμε.
ψηφίζοντας ή λέγοντας ότι προτείνοντας το δεύτερο ή το τρίτο σενάριο, που εγώ συμφωνώ με τον κύριο Δήμαρχο, από τη στιγμή που υπάρχουν τροτά με το δεύτερο και το τρίτο σενάριο και στο δεύτερο και το τρίτο σενάριο, το θέμα για μένα είναι ανοιχτό προς συζήτηση. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Οπότε, μήπως έτσι αποκαθιστούμε δικαιοσύνη αν τυχόν πάμε στο δεύτερο και στο τρίτο σενάριο ή σε ένα τέταρτο που μπορεί να βρεθεί στους ανθρώπους οι οποίοι δεν βρήκαν το τρόπο, το μαγικό που είπε ο κύριος Δήμαρχος, να κάνουν κάποια επένδυση εκεί πέρα, αν το μπορεί να το πούμε επένδυση, μια δουλειά ή να αγοράσουν μια ιδιοκτησία και να προχωρήσουν σε κάποια επιχείρηση. Δηλαδή, δεν υπάρχει και αυτό, ότι ο γείτονας που δεν βρήκε την άκρη και δεν μπόρεσε να κάνει μια επιχείρηση ή να χτίσει μια αποθήκη, να το πουλήσει σε κάποιον ή επειδή μπορεί να θέλει μια μεγαλύτερη τιμή, να μην το θέλει να το πουλήσει τώρα σε τιμή αγροτικής. Μήπως αποκαθιστούμε δικαιοσύνη. Έτσι. Ή μπορούμε οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες, όσοι είμαστε ιδιοκτήτες, να κάνουμε κάτι νόμιμα. Νόμιμα. Χωρίς να ψάχνουμε τον μάγο που θα μας δώσει το μαγικό τρόπο. Γιατί για να κάνει το... Εμείς μάγοι δεν είμαστε. Τα μαγικά οι μάγοι τα κάνουν. Λοιπόν, συμφωνώ ότι πρέπει να γίνουν παράλληλα τις συγκοινωνιακές μελέτες, έτσι, οι οποίες θα έρθουν και θα κουμπώσουν πάνω σε οποιοδήποτε. Έτσι. Και αντιδήμαρχε, κοίτα, άμα πάμε σε ένα άλλο σενάριο, νομίζω ότι πρέπει συνεχώς να προσαρμοζόμαστε κι εμείς. Έτσι. Έτσι. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι θέλουμε να προστατεύσουμε τους οικισμούς. Αυτό είναι και η απάντηση αν είμαστε με τους δημότες ή αν είμαστε με τους επιχειρηματίες. Πρώτα θα προστατευτούν οι οικισμοί και μετά βλέπουμε τι άλλο γίνεται. Αυτό για μένα είναι το νούμερο ένα που συμφωνούμε όλοι και χαίρομαι. Έτσι, είναι μια πρόταση από όλους μας, έτσι, που ότι οι οικισμοί πρέπει να προστατευτούν. Αυτό έχω να πω. Κυρίως ήθελα να αποκαθίσω αυτό με τον κύριο Τσοκάνη, γιατί πραγματικά δεν είναι καμία σχέση με αυτό που με κατηγορήσει. Πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Δήμαρχο, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις τοποθετήσεις που κάνανε και μέσα σε κόσμιο επίπεδο, γιατί πραγματικά δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης. Όπως είδατε, δεν υπήρχε σε καμία περίπτωση ο χρόνος το πόσο θα μιλήσει ο καθένας. Ήταν ελεύθερη η συζήτηση, ακόμα και ο διάλογος. Και πιστεύω ότι έτσι πρέπει θα ήταν το σωστό για να μπορέσουμε να βγουν τα ευσάλεστερα συμπεράσματα και να διαμορφώσουμε και πιο όριμες γνώμες και ιδέες. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Να ξεκινήσω με κάτι το οποίο ειλικρινά, αν δεν το γνωρίζεστε, δικαιολογήστε, κύριε Μουζάκα. Αν το είπατε για άλλο λόγο, δεν δικαιολογήστε. Λοιπόν, η ανταλλαγή με την Ελευσίνα έγινε για ένα και συγκεκριμένο λόγο. Γιατί εμείς ενδιαφερόμαστε για τους κατοίκους. Η Ελευσίνα μας έδωσε την περιοχή αεροδρόμιο, όπου εκεί υπήρχαν 3.000 άτομα, κυρία Μαυρίδου. Αλλά δεν υπάρχουν, υπάρχουν 2.000 άτομα. Λοιπόν, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ πρώτα να ακούσεις και να μην με διακόπτεις. Δεν λέω ποτέ ανακρίβες. Εσύ λες ανακρίβες και τις λες για δικούς σου λόγους. Λοιπόν, δόθηκε η περιοχή του αεροδρομίου ο οικισμός. Δόθηκε ο οικισμός. Τα σύνορα του Ασπροπύργου ήταν στη δημοσιά, στη κόκκινη εκκλησιά. Εντάξει. Λοιπόν, δόθηκε η κόκκινη εκκλησιά και όλος αυτός ο οικισμός του αεροδρομίου για ένα και μόνο λόγο. Γιατί δεν είχαν νερό, δεν είχαν ρεύμα, δεν είχαν τίποτα. Και είχαμε τότε εμείς σαν διοίκηση, και με τιμάει αυτό που σας λέω, προτιμήσαμε ανθρώπους που ήταν εκεί, πραγματικά όπως το λέτε, πήγανε στην Ελευσίνα ορισμένοι, που ήταν και συγγενείς μας. Προτιμήσαμε
να κοιτάξουμε αυτά τα 2.500-2.000 άτομα, γιατί μπορεί να είναι και παραπάνω, όλος ο οικισμός αεροδρομίου, συν ο δυτικός από τη δημοσιά και κάτω, προτιμήσαμε, το ξέρω κύριε Μουζάκα, εσείς το περνάτε διαφορετικά, προτιμήσαμε εμείς να λύσουμε τα προβλήματα αυτού του οικισμού, που ήταν προβλήματα ζωής, για να απαντήσω πώς βλέπαμε και τον ποντιακό κόσμο, να απαντήσω και σε άλλη παρατήρηση, το αν βλέπουμε και το πώς βλέπαμε το ποντιακό ελληνισμό, τους ανθρώπους που πραγματικά είχαν τα προβλήματα. Αυτή ήταν η ουσία αυτής της ανταλλαγής. Και σας πληροφορώ ότι από στρεμματικής πλευράς, από έκτασης, ο Ασπρόπυργος βγήκε ωφελημένος. Αυτό που σας είπα. Αυτό, ο Ασπρόπυργος έδωσε... Εγώ... Βεβαίως και είμαι χαρούμενος. Γιατί. Στην παλιά δημοσιά και δυτικά έχει 3.000 άτομα. Δεν έχει στον οικισμό, αεροδρομίου, δεν έχει. Ο Ασπρόπυργος έδωσε την περιοχή της Χροτέξ. Κανείς δεν διέκοψε κανέναν, κανείς δεν μπήκε στη συζήτηση του Αλουνού. Έδωσε την περιοχή της Χροτέξ λοιπόν, και θα σας κρίνουν για αυτό που λέτε οι κάτοικοι της περιοχής. Λοιπόν, έδωσε, ήταν ατυχές το παράδειγμά σας. Πολιτικά ήταν ατυχές. Να μην πω ότι ήταν ατυχές και σε άλλο επίπεδο. Ανθρωπιστικό. Λοιπόν, έδωσε λοιπόν την περιοχή της Χροτέξ, τη σημερινή Βαμβακιά, όχι όλη τη Βαμβακιά. Μπράβο, μπράβο, γιατί ο Μιχάλης ο Μουστάκης ήταν Ελευσίνα. Εντάξει, έδωσε αυτό και πήρε μία έκταση όπου ήταν εγκαταστημένος ένας μεγάλος αριθμός συνδημοτών μας, οι οποίοι ανήκαν στην Ελευσίνα και δεν μπορούσε να μπει ούτε δίκτυο ίδρυυσης, ούτε να τους φτιαχτούν δρόμους, γιατί την Ελευσίνα δεν την διέφερε, γιατί ήταν δημότες Ασπροπύργου και κάτοικοι Ελευσίνας. Εντάξει, για να τελειώνουν ορισμένα πράγματα, και σας είπα και κάτι προηγουμένως, ότι μην αφήνετε πράγματα. Τώρα, για ποιο λόγο ασχολείστε εσείς, δεν έχετε, εγώ έχω. Εγώ σας το ανέφερα για άλλο λόγο. Βεβαίως, βεβαίως, αλλά μάλλον δεν καταλαβαίνετε. Δεν είπα έτσι, έχω πέντε, κύριε Μουζάκα. Εσείς το αναφέρετε έτσι για να κάνετε μικροπολιτική. Λοιπόν, εγώ είπα κάτι για να σας τονίσω. Μην μου κουνάτε το κεφάλι. Εγώ είπα κάτι για να σας τονίσω ότι κοιτάζω άλλα πράγματα και δεν κοιτάζω το προσωπικό μου συμφέρον. Γιατί άμα κοίταζα το προσωπικό μου συμφέρον, αυτά που είπατε τα πέντε, μπορεί να είχα βρει άλλες λύσεις. Λοιπόν, για να τελειώνουμε με αυτά, να πω ότι εγώ προτάσεις, εκτός από κάποια συγκεκριμένη του κυρίου Τσοκάνη, όλοι τις ίδιες προτάσεις κάναμε, την οποία τη δέχομαι, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε και κάτι άλλο. Εάν προχωρήσουμε σε σχέδιο σε αυτές τις περιοχές, γιατί μας το είπανε οι μελετητές, αν προχωρήσουμε, συμφέρει αυτή τη συστάδα σπιτιών ή να προχωρήσουμε σε προστασία της οικιστικής περιοχής. Γιατί μάλλον δεν ακούσατε, γιατί εγώ τα άκουσα όλα αυτά που είπαν. Είπαν για το εξής, να δεχτούμε την πρόταση των αγροτών, να τη δεχτούμε. Δεν απαντήσατε. Εγώ θα τη μεταφέρω, θα τη δεχτώ. Δηλαδή θα δεχτούμε εμείς την πρόταση των αγροτών. Βεβαίως, λοιπόν, θα σας κατατεθούν, οπότε δεν κάνετε προτάσεις, γιατί δεν ξέρετε τις προτάσεις των φορέων. Ναι. Βεβαίως, να μας καταθέσετε προτάσεις, γιατί τις δικές σας προτάσεις, κύριε Μελωνά,
γιατί διάβασα του Συλλόγου Μηχανικών που έπρεπε να κάνει τις προτάσεις και δεν υπάρχουν. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, εμείς οι προτάσεις μας είναι συγκεκριμένες και σας λέμε να προασπίσουμε τους οικισμούς με οποιονδήποτε τρόπο που συμφέρει τους οικιστές και να δούμε να διορθωθούν τα τρία σχέδια αυτά με γνώμονα την ανάπτυξη και το περιβάλλον. Αυτές είναι οι προτάσεις. Τώρα αν θέλετε να σας πούμε ότι βγαίνει αυτό το κομμάτι και μπαίνει αυτό το κομμάτι και για να βγάλουμε αυτό το κομμάτι, όχι, δεν θα σας δώσουμε το δικαίωμα, σε κανέναν δεν θα δώσουμε το δικαίωμα να βγει να πει γιατί προτείνει αυτό για ισοηλία ειδικά. Όχι, εμείς θα προτείνουμε, αν θέλετε εσείς να το προτείνετε, με τα χαράς να μας το προτείνετε. Μάλλον δεν καταλάβατε ακόμα. Θέλετε να πείτε αυτό που λέτε εσείς. Δεν συμφωνώ με τα προγράμματα αυτά. Δεν συμφωνώ με τα προγράμματα αυτά. Εντάξει. Δεν συμφωνώ με τα προγράμματα αυτά. Και αυτή είναι η πρότασή μου. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Αν θέλετε να γίνει άλλη συνεδρίαση, πολύ ευχαρίστως να γίνει και άλλη συνεδρίαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Η συζήτηση. Θα ξαναγίνει πάλι άλλη συζήτηση. Θα ξαναγίνει, πότε τι θέλετε. Θέλετε το Σύλλογο Μηχανικών, χωρίς να είμαι εδώ παρόν, και οφείλω να απαντήσω στο Σύλλογο Μηχανικών. Θα απαντήσει άλλη φορά, άλλη φορά. Τι έχει στείλει τι προτάσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μιλάω σαν μηχανικό. Μα δεν μιλάω σαν μηχανικό. Δεν μιλάω σαν μηχανικό.